Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή μας. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, συντροφιά, παρέα μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 11, όπως κάθε εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τι άλλο φυσικά, εκτός από την κίνηση, την αγωνιστική κίνηση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα λοιπά του Σαββατοκύριακο, εδώ για τις ομάδες της πόλης και όχι μόνο. Πάντα παρέα μαζί σας, με τις δικές σας τοποθετήσεις, τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να αντιπαρατεθούμε και ό,τι άλλο γουστάρει η ψυχούλα σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11. Καλησπέρα, Ζαχουά. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Όπως είπαμε, κάθε Δευτέρα λίγο, τα λέμε λίγο περισσότερα πράγματα έτσι. Σχολιάζουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να φανταστώ ότι θα έχεις να πεις αρκετά σήμερα παραπάνω. Τα ίδια έχω να πω εγώ. Η ώρα που χρειάζομαι είναι δεδομένη. Όχι, ήταν πολλά τα γκολ, λέω ρε παιδί μου. Μπορεί να πιάσουμε, ας πούμε, λίγο κουβέντα για το καθένα γκολ, ας πούμε, ξεχωριστά. Ό,τι θέλεις. Πώς μπήκε, τι λάθη συνέβησαν. Λίγο υποτονητικότητα, λίγο δεν νομίζω. Ματιαγμένα τα παιδιά, λίγο οι απουσίες. Εδώ είναι για να τα συζητήσουμε όλα, ό,τι θέλεις. Είμαι εδώ πέρα για να ανταλλάξουμε απόψεις, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, δεν νομίζω. Λέγε. Ναι. Τι να πω, αρχιμηνιά και αρχιχρόνια. Γαλά και μικρά. Ναι. Τέσσερα πολλά. Ναι. Και εγώ το τραγουδάω. Έλα, πάμε μαζί. 3 και 1, 4, 2 και 2, 4, 4 ποδαράκια. Α, νιάουν τώρα. Νιάουν τα γατάκια. Όντως, ο 4 το μάθες καλά, βλέπω. Το 4 το μάθες καλά. Πώς τα φέρνει η μοίρα. Καθόλου δεν τα φέρνει, μια χαρά τα φέρνει η μοίρα. Αυτό είναι αφιερωμένο από τον Γιώργο από την Χανιώτη, λέει. Αυτό. Α, εμφανίστηκε. Παραγγελιά, ρε. Το άκουσε. Fair play από το 63. Τι κάνανε? Fair play από το 63. Α, και ο Άρης να υποθέσω από το 69 έκανε fair play, έτσι. Οι καλοί φίλοι, οι κολλητοί. Και ο Άρης να υποθέσω, ο Χαρλάος έκανε από το 69 fair play. Fair play από το 63. Γι' αυτό σου λέω, Ένικ, βάλ τους 7. Βάλ τους 7. 1 και 4. 2 και 2, 4. 4 μπαλάκια. Είχαμε στο Χαρλάο παιδάκια. Μια χαρά. Με 4 στην πλάτη και να λες για το 4 μου έρχεται περίεργο. Εμείς το προβλέψαμε φυσικά. Το δώσαμε 4-2, 4-3 εδώ στην εκπομπή. Όπου μερικοί μας ακολούθησαν, το νόμιζαν τα παιδιά. Φυσικά να εκτιμηθεί, παρακαλώ. Να εκτιμηθεί από τον κύριο Βαγγέλη, ο οποίος το έδωξε. Τι είναι αυτό, Γκαγκάγιος. Τι είναι αυτό, γαϊδουράκι? Μέχρι εκεί δεν έφτασα εγώ στα γαϊδουράκια. Έχω και κάτι άλλο. 5 έχουν τα γαϊδουράκια, μπερδεύεστε. Ναι, ναι. 5 δεν μπορέσαμε να βάλουμε, βλακία. Τέσσερα μπαλάκια. 3 και 1, 4. 2 και 2, 4. 4 μπαλάκια. Έχουν τα λιονταράκια. Το σήμα του γάβρου. Λιοντάρις. Λιοντάρις, ο Θερυλαίων. Ωραία. Έλα, φτάνει. Έχουμε, φτάνει, κλείσουμε. Φτάνει. Αφού σαρκάζεσαι, βλέπω. Βλέπω, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχες ακούσει εσύ live. Ήταν εδώ ο Στέλιος, να πούμε, εκείνη την ημέρα. Το βάλες και το άκουσες μόνος σου, εντάξει. Αυτό τρολ να είσαι δεν το περίμενα, πραγματικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλούρας. Φρέσκες τεσσάρες. Μου έριξε 4, δεν το λέω. Φρέσκες τεσσάρες. Μπράβο, αφού σε ικανοποιείς εσύ. Εγώ δεν ικανοποιούμαι, εγώ θα. Αφού ικανοποιείσαι, αυτό μου αρκεί. Εσείς ικανοποιηθήκατε. Μου αρκεί. Κατά τα λεγόμενά σας, πραγματοποιήθηκε η ευχή των περισσότερων Αριανών, τουλάχιστον αυτό μου βγαίνανε εδώ ραδιοφωνικά στην εκπομπή μας. Που έλεγαν να χάσουμε, γιατί να πάρει πάνω το πρωτάθλημα. Αυτό είναι άλλο. Ο Πάου ανέβασε πανό στο Βόλο. Αυτό είναι άλλο. Ο Πάου παρακινούσε το Μίετσα να μην βάλει. Να βάλει άλλο κόστο στην Καλαμαριά για να πέσω και να πολύ σωστά. Οι καλοί μας φίλοι οι Αριανοί ήθελαν ο Πάκου να χάσει. Άρα πραγματοποιήθηκε η ευχή, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Παίρνουμε. Και φήμωσης των απόψεων. Ο ηγεσία στέλνει. Ο ηγεσία που δεν βγαίνει, λες άλλο. Πέρσι έβγαινε, λες άλλο. Βγήκε, στέλνει σε ένα μήνυμα. Ναι. Με ξένα κόλληβα και ιδία κάνουν οι συμπολίτες. Χαχαχα. Κοίταξε τώρα. Ηγεσία διάβασα όπως βλέπεις. Αυτό θα το πείτε στους συνοπαδούς σας, κύριε ηγεσία, και στις φίλες σας που πάνε στα επίσημα μπάσκετ να αγωνιαστούν κανένα πρόεδρο. Διότι εμείς ξένα κόλληβα δεν έχουμε, αδερφέ. Εμείς, κύριε ηγεσία, κύριε Νίκο μας,
Πήραμε αέτητο πρωτάθλημα πέρσι. Α, το αέτητο ξέχασε το. Το πιο αρσενικό πρωτάθλημα. Καλά, το οποίο ναι, ναι, θέλατε να αναμίξετε κι εσείς για να υποτονίσετε με την τεράστια επιτυχία κάποια λίμνη. Φέτος. Φέτος. Φάει το αέτητο. Μπαμ. Μου λέτε. Μπαμ. Με Νέα Δημοκρατία. Με το χορηγό. Έτσι, με το χορηγό. Ποιο είναι ο χορηγό? Εάν πάρω, ρε φίλε, λέω εγώ. Ναι. Εγώ λέω ότι είναι 50-50, ρε παιδί μου, να το πάρω το πρωτάθλημα φέτος. Ναι. Έτσι, 50-50, 50-50 δεν. Εγώ ναι. λέω είναι 50-50. Ναι. Στο κύπελλο έχει περισσότερες, η αλήθεια είναι 50-50, λέω εγώ. Εντάξει, με όλες τις δυνάμεις βλέπεις ο Ολυμπιακός παλεύει. Και αν δεν νίκε την έβνοια της διαιτησίας να μην σφυρίζει πέναλτι με Όφη, με Αστέρα Τρίπολης, με Παναθηναϊκό, θα ήταν αυτή τη στιγμή. Για κάτι πέναλτι φωνάζουν χθες οι Τριπολιτσές. Θα ήταν αυτή τη στιγμή μείον 6. Για δύο πέναλτι φωνάζουν χθες οι Τριπολιτσές. Δεν πάνε να φωνάζουν ό,τι θέλουν. Η Τρίπολη, η οποία Τρίπολη ναι. έπαιξε κανονικό μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Ο Μπαράλες έπαιζε. Βέβαια έπαιζε. Έπαιζε ο Μπαράλες. Έπαιζε κανονικό μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Η Τρίπολη είναι η καλύτερη ομάδα που πέρασε έως τώρα μέσα από την Τούμπα. Ωραία. Γιατί έπαιζε πραγματικό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός μου είχε πει. Και αν, και ο Παναθηναϊκός. Και αν, αυτός ο μετριότατος ΠΑΟΚ. Γιατί πάλι τα μέτρησε ο ΠΑΟΚ και το σκόρ είναι πραγματικό. Αφού πετάτε. Το σκόρ είναι, δεν πετάει καθόλου ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν πετάω στα σύννεφα, φίλε μου Ζάχο. Αν ο ΠΑΟΚ δεν σοβαρευτεί. Θα έχει πρόβλημα. Θα έχει τις επόμενες αγωνιστικές απώλεια βαθμών. Ποια είναι η επόμενη σοβαρά, δεν. Με τη Λαμία. Τώρα, δύσκολο μάτς. Πολύ δύσκολο μάτς. Για πάρα πολύ. Λαμία, επειδή την είδα, είναι καλή ομάδα. Όπως και δύσκολο μάτς είναι για τους φίλους σας, τους Ολυμπιακούς. Με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός? Έξω στον Όφη. Φυσικά είναι δύσκολο μάτς. Ναι. Φυσικά είναι δύσκολο. Έχουμε δύο λοιπόν, δύσκολα μάτς. Λοιπόν, πούμε ότι υπάρχει εμβόλυμη, έτσι. Υπάρχει εμβόλυμη να πούμε ότι Πέμπτη είναι τα μάτς, έτσι. Τετάρτη και Πέμπτη είναι, νομίζω. Για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, λέω. Ναι. Οι φωστήρες, ρε παιδιά, της ΕΠΟ το ορίζει αυτό, ρε φίλε. Ποιος το ορίζει? Αυτό είναι. Οι φωστήρες της ΕΠΟ. Βασικά όμως όχι, αυτό παίζει ρόλο με την τηλεόραση. Έλα, ρε, Ζάχο, τώρα πια τηλεόραση. Με... Βάλα τον ΠΑΟΚ να παίξει 7 η ώρα και τον Άρη 7.30. Δηλαδή, μα πόσο γκιούμια μπορεί να είστε εκεί πέρα. Άρης ξανά. Πόσο γκιούμια μπορεί να είστε, δηλαδή ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν υπάρχουν. Λαμία... Δεν πρέπει να βγάλουν ρεπορτάζ, δεν πρέπει να βγάλουν συνεδριαστήρια, όμως... δεν πρέπει να βγάλουν δηλώσεις. Είναι δύο διαφορετικές τηλεόρασεις όμως. Το ένα είναι η Λαμία στην κρατική, δεν είναι έτσι. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει. Εντάξει, ρε φίλε, δεν τους ενδιαφέρει το προϊόν. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Δίκιο έχεις, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό έχεις δίκιο εσύ. Ότι δεν τους ενδιαφέρει το προϊόν. Δεν τους ενδιαφέρει το προϊόν. Θα κοιτούσαν ότι μέσα στο προϊόν είναι και η ραδιοφωνική σταθμή. Δηλαδή πώς θα κάνει τη δουλειά του ένας. Ρε παιδί μου, σε ένα ράδιο όταν παίζει ο ΠΑΟΚ 7 και, 7 και παίζει 7,5 ώρες, τι θα κάνουμε. Όταν τελειώσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ και θα χρειάζονται... Ή θα κόψουμε την πίτα σε όποιο παίζει στο Φλουρίνα να πούμε τον αγώνα. Πρόσεξε, όταν τελειώσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ, συνέντευξη τύπου που πρέπει να ακουστεί έτσι, ναι. θα είναι πάνω στο μάτς του Άρη. Και αν ο Άρης εκείνη τη στιγμή το μάτς παίζεται, τι θα γίνει? Δεν τώρα. Γίνεται να παίζει ο Άρης ή να παίζει ο ΠΑΟΚ και να βάλει συνέντευξη τύπου, θα είναι μεγάλο καραγκιουζλίκι δηλαδή. Όποιος το εμπνευστεί και το κάνει, θα είναι για φάπες. Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο να τον ακούσουμε. Λες τι λες. Γιατί ακούσουμε, πήρε ένας και περιμένει στην αναμονή πριν διαβάσουμε. Να ούτε πούμε ότι το τραγουδάκι με το 4 το έβαλα εγώ. Δεν το έβαλε χολύπτης ο κύριος Ζάχος. Ο κύριος Ζάχος μόνο τα κέρδη του ΠΑΟΚ έβαλε το 4. Αλλά εγώ βρήκα τρόπο από το κινητό με δικά μου δεδομένα και θα το παίξουμε. Δεν έβαλε WiFi. WiFi δεν έβαλε. 20 γίγκαρε. Απλά σε σαβίδι έχω. Δεν περιμένω ο φίλος. Δεν περιμένω. Πού να περιμένει το παξιμάδι, το κατεψιμάδι. Δεν περιμένε. Λοιπόν, και ήταν αφιερωμένο το Γιώργο από τη Χανιώτη, έτσι. Ο Γιώργος ο Χανιώτης εμφανίστηκε. Ναι, γιατί μετά το 4-2 του Χαριλάου τον ψάχναμε μια εβδομάδα. Πήρε και την Παρασκευή το παιδί που μπορούσε να γίνει μια ανθρώπινη εκπομπή. Όχι, χωρίς όχι. να μας διακόπτουν. Συζητήσαμε. Ναι. Έγινε πολύ όμορφη. Φοβερή, φοβερή. Άρα όταν είμαστε μαζί δεν γίνεται ωραία. Αξίζει και με φίλου. Μα διακόπτει. Διακόπτει. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, εγώ λέω ότι όταν τελείωσε το. Τον ψάχναμε κάποιε μέρε τότε. Το Γιώργο, τον ψάχναμε. Μια μέρα έλειψε. Μια μέρα. Αν δεν γύριζε εσύ, λέμε τώρα. Είχε μεταναστεύσει, έφευγε. Παιδί μου, έφευγε η Σουηδία, ξέρω εγώ που είναι η κόρη σου. Δεν θα ξαναβγαίνει τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναβγεί. Το παιδί άνθρωπο δεν. Να κάτσε, πρέπει να στείλει. Τι, ξανακάνει. Τι λέει. Του άρεσε το 4. Τώρα του άρεσε. Όταν το άκουγε προχθέ, έβγαζε τα λεζακά του προβάντω. Δανεικά τα κουκιά πες του λέει. Τι λες με κόκκινο σκουφίτσα, τι λες που εξαφανίστηκες, σε ψάχναμε στο δάσος να πούμε μια εβδομάδα. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο. Τι λέει. Τάσο καλησπέρα λέει, πες τον ρωτάει ένας φίλος του Ζάχο, λέει, αν είναι καλά η προσαγωγή του λέει μετά το χθεσινό. Μια χαρά. Η δική του δεν ξέρω μετά. Το άρρημα των ποδιών είναι έτσι. Α, η δική του δεν ξέρω αν είναι καλά. Μετά το παιχνίδι στο Καρλάο δεν εμφανίστηκε. Ολλανδία, Ολλανδία. Ποιο είναι ο. Νέστη θα σου πω μόνο Νέστη.
Ποιο είναι από Ολλανδία, είπε? Νέστη, θα σου πω μόνο το ψευδόν. Ναι, εντάξει. Κοινό μα φίλο είναι αυτό. Κοινό μα φίλο είναι αυτό. Αφού εμφανιστήκαν, είχαν ησυχήσει. Σιγάρι, παιδιά, του πήρατε παραμάσμα. Όχι, από Γερμανία το. Ρώτα τον Ζάχο, έτσι κανένα χαλί και λέει την Παρασκευή που έλειπε. Κανένα? Αν σκούραρε. Ναι. Αν φύγα τα φλόγια. Εντάξει, όχι, όχι. Δεν ήμουν. Δεν ήταν τέτοιο. Τίποτα. Δεν ήταν τέτοιο στυλ. Θα σου πω μετά γιατί. Γιώργο, δεν ξέχασα. Ξέρεις, εγώ εφετζή δεν είμαι ούτε τέτοια. Ούτε ψέματα. Αυτά, σε αυτά βάζω χέρι μου στη φωτιά. Εφετζή δεν είμαι. Θα σου πω μετά. Σε αυτό βάζω. Θα σου πω μετά γιατί ξέχασα να σου πω πριν. Λοιπόν, επειδή έχουμε και πολλά να. Δεν γίνεται να διαβάζω. Διάβασε. Πού ήταν αυτή μετά το Μάσου Χαρλάου εξαφανισμένη? Πού είναι αυτή? Καλά χαίρονται την νίκη του Ολυμπιακού. Χαρμάνα 50 χρόνια έβγαλε, λέει. Έχουν μπερδέψει το κίτρινο με το κόκκινο. Θέλει η Ρουσλάνα να κρυφτεί και. Καλά, αγαπητή μου φίλη. Ο Πολυγρόνης. Εκτός ακροατή. Εγώ έμαθα τάσο όμως στο 2-1 του Ροζ εκεί. Πριν σου ανάψαν, λέει, στην Τούμπα. Καλά, το Ροζ δεν είχα πει τίποτα τον άνθρωπο και τον Τικινί. Πυρσή ανάπτα λέει, γκολ! Ο Φουκαράς ο Λάζο, ο Χάρη του Τέτατέτ, τη στέλνει και δοκάρι. Πάνω του είστε, λέει. Στο δεύτερο γκολ από μισό μέτρο, χωρίς γυαλιά, φίλε, 680 υπερμετροπία που έχω και 400 πρεσβειοποία, θα το βάζα, ρε φίλε. Δηλαδή σκέψου να είχε βάλει κανένα γκολ Ολυμπιακό Στάσο, ακούς, σαν αυτό που βάλες πέρσι εσύ στον Ολυμπιακό και τον κέρδισες. Δηλαδή, μία πολύ σχνή σέντρα του Βιερίνια να περνάει μπάλα, να την πιάνει, να του φεύγει από τα χέρια του τερματοφύλακα του Άρη και να του τερματάκια ο Βέλεθ να τη σβρώχνει στα δείχνια. Σκέψου να είχε βάλει τέτοιο γκολ Ολυμπιακός, να γινόταν δηλαδή, Τάσο μου. Μάκια. Ξανά, πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Κακός που έβαλα το 4 σήμερα. Περίεργο αυτό, το 4 έρχεται 2 εβδομάδες να το ξεστομίσετε. Πολύ ωραίο, ξαναβάλω. Τέσσερα μπαλάκια στο Χαριλάου παιδάκια. Τέσσερα μπαλάκια στα ήτη τα παιδάκια. Τι ωραία τα παιδικά που είναι, ρε φίλε. Τέσσερα, ναι. Δεν θυμάσαι την παιδική σου ηλικία? Πολύ μ' άρεσαν. Εγώ θυμάμαι και την εφηβική μου ηλικία. Ο έφηβος, ο έφηβος. Τέσσερα και τέσσερα, αυτό. Τα ρήφα σας κόψαν τα παιδιά. Τα εφηβικά χρόνια βέβαια λόγω μπάσκετ δεν ήταν και τόσο καλά, εντάξει. Λόγω ποδοσφαίρου όμως ήταν πρωτάθλημα είχα πάρει πάλι στα 15 χρόνια. Στο 15 χρόνια, ναι. Δεν διάζει αυτό. Δεν διάζει πουθενά, ρε. Αλλά πραγματοποιείται και η ευχή σας. Περισσότερων Αριάννων. Να μην πάρει το πρωτάθλημα, πάω. Θα κάνεις καζόνα με 4, δεν το περιμένω, σου πω την αλήθεια. Γιατί λίγες φορές έχω ρίξει 4 εγώ. 2, 2, 4. Είναι και ένα και 2, 4. 4 μπαλάκια. Πάει, πάει, τι το παιδάκι. Γαϊδουράκια. Γαϊδουράκια, φτάσαμε σε γαϊδουράκια. Τέσσερα μπαλάκια. Το πάει, πάει, τι το παιδιά. 3 και 1, 4. 2 και 2, 4. 4 μπαλάκια. Ο Θρυλαίων. Έχουν τα λιονταράκια. Μπράβο Τάσο, μπράβο Τάσο. Μπράβο Τάσο, αφού το έμαθες. Θα το ξαναβάλω μετά. Αφού μπόρεσες μετά τα 4 και συνήλθες και λες για 4, μπράβο. Συγχαρητήρια. Και 6 να φάω. Όχι, ρε, δεν φάνηκε αυτό καθόλου. Ξανά άλλη μια χρονιά σε Το κακόνι δεν θα πάρει τίποτα φέτος. Το double. Αυτό είναι το κακό. Ο στόχος του ΠΑΟΚ, είπαμε, είναι. Φυσικά, φυσικά. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Ο στόχος κάποιων άλλων ομάδων είναι να κερδίζει μια φορά στα 10 χρόνια. Κάτσε να ξεμπερδέψει και να πετάει φωτοβολίδες. Κάτσε να ξεμπερδέψεις πρώτα, γιατί έχει μάχη την Πέμπτη. Κάτσε να ξεμπερδέψεις. Επίσης. Να σώσει την κατηγορία πρώτα και μετά βλέπουμε. Στόχος άλλων ομάδων που έχουν υπηρετήσει 4 φορές τη Β' και τη Γ' Εθνική είναι να σταθεροποιήσουν την κατάστασή τους αγωνιστικά στην πρώτη εθνική τουλάχιστον για μια πενταετία. Άρα, αφού θέλεις να σταθεροποιήσουμε την παρουσία μας, πώς θέλεις να κόψουμε από των μεγάλων Ολυμπιακών? Πώς γίνεται αυτό? Δεν είπα ότι θέλω. Λέω ότι λέω, θέλετε. Μπράβο σου, καλά έκανες καζούρα. Και φυσικά δεν υπάρχει δικαίωμα σε μια τέτοια ομάδα η οποία δεν έχει σταθεροποιηθεί για 5 χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία να ζητάει να είναι στην Big Five. Εγώ λέω, το μόνο εγώ five λέω. Που υπάρχει είναι αυτό. Ναι. Εγώ λέω για να πείτε εθνικέ και τέτοιο, μη λες για λίγο καιρό μέχρι την Πέμπτη να τελειώνει η περιπέτειά σου ή όχι. Μη λες πολύ για Β' εθνικέ. Αφώθηκε η Ξάδη. Γιατί που... το μάθες. Τι έκανε η Ξάδη. Πού το έκανε. Πού το διάβασε αυτό. Πες να διαβάσει. Απ' την ΕΠΟ αθώθηκε. Για να διαβάσει μόνο τι κατάρε και τι βρισχέ που ρίχνουν οι φίλοι του Άρη, καθαροί φίλοι του Άρη, πραγματικοί, αρσενικοί.
που του βγάζει το καπέλο. Ένας, μπράβο σου, μπράβο, γιατί αγαπάνε την ομάδα. Εντάξει, μπες λίγο στο Πρεσάρις, μπες λίγο στο Λαμαουτάρις, δεν ξέρω να τα σβήνουν. Εσύ λέω να μπεις όταν γίνονται μεταδόσεις. Μπες λίγο στην Πίνη Ελίκη πέφτει κατά του Καρυπίδη. Εγώ λέω καλά κάνουν και έχουν δικαίωμα καθένας να εκφράσει την άποψη. Λέω, μπες και εσύ λίγο στο... Μπράβο σε αυτά τα παλικάρια. Μπράβο, λέω και λέω, μπες και εσύ λίγο στο site της ΠΑΕΠΑΟΚ όταν γίνονται οι μεταδόσεις από το ΠΑΟΚ TV. Να δεις τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί αυτά δεν μας τα λέει, δεν ξέρω. Κάτι πινελίκια πέφτουν. Στο τι, ότι δεν είναι καλή εικόνα. Δεν ξέρω. Αν δεν είναι καλή εικόνα, μπράβο και εγώ θα βρίσω. Φυσικά. Τι να κάνουμε. Άλλωστε είναι γνωστό λοιπόν, ότι λέω εγώ την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Έχει μια δύσκολη τέτοια να πα εκεί με όλα τα όπλα σου, τα νομικά και να περάσει την περιπέτειά σου. Μέχρι την Πέμπτη. Κοίταξε γιατί και εσύ έχει τώρα μια δύσκολη. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Δεν τι έχω εγώ, τι να γίνει. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφέ. Ούτε να πουλήσει. Αν δεν μπορώ, θα πληρώσω τα 700 χιλιάρικα και θα κάνω. Δεν έβαλε ο Ολυμπιακός τον Τουρμισάη να παίξει για ένα πεντάλεπτο στο τέλος. Η χειρότερη περίπτωση για μας είναι να πληρώσουμε που δεν είναι 700, είναι πολύ λιγότερα. Αυτό. Οπότε δεν είναι κανένα πρόβλημα. Η χειρότερη. Κανένα χαρτάκι είναι. Κανένα μύριο είναι. Α, τώρα αυξήθηκε. Εντάξει. Άμα, άμα το, τα είπα από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Βλέπω, βλέπω δεν ασχολείστε καθόλου με τον Άρη. Δεν το μαθαίνω εγώ. Όχι, δεν φαίνεται άλλο. Δεν το μαθαίνω εγώ. Το λένε παίκτε σα. Ενεργεία. Τι είπαν οι ενεργεία. Τι είπε ο Μενέντεθ. Δεν ήταν απείρωτο από τον Ιωάννη. Το απόγευμα μια χαρά πληρωμένο ήταν ο Μενέντεθ. Ναι, αλλά πριν του προηγούμενου μήνε. Πληρωμένο είναι τώρα. Τώρα είναι πληρωμένο ή απλήρωτο. Τώρα το είπε, τον πληρώσατε. Δεν ξέρω. Τώρα είναι πληρωμένο ή όχι. Δεν ξέρω. Ξεχάσαμε να τον πληρώσουμε. Είναι πληρωμένο ή όχι. Δεν διάβασα τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Είπε ότι πληρώθηκε. Αυτό που είπε ότι είμαι απλήρωτο από τον Ιούνιο του 2019. Αλλά κάρτε βάζει. Αλλά τι, αλλά και να τον πληρώσατε τώρα ήταν απλήρωτο κανένα 7. Όχι, δεκάμινο ήταν. Από τον Ιούνιο μέχρι τώρα. Δεν τον πληρώσαμε. Βρε αγάπη μου, καλή. Ναι. Από τον Ιούνιο μέχρι τώρα πόσο είναι. Εμείς δεν έχουμε. Έλα να μετρήσουμε μαζί. Εμείς Καρυπίδια. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Τέσσερις με τέσσερις. Νοέμβριος, πέντε. Δεκέμβριος. Στο τέσσερα σταμάτησες λίγο. Στο τέσσερα σταμάτησες. Δύο εβδομάδες σταματημένες. Στο σταματάω είναι το 7 που έφαγε από τη Γιουβέντους η δεύτερη σου ομάδα. Που χθες σε βίασε φύση και παραφύση. Βίασε με γκολ. Βέβαια, βιασμός είναι. Α, και άρα και εγώ σε βίασα. Βέβαια, φυσικά. Έτσι το δέχομαι. Και εγώ το δέχομαι. Εφόσον με βίασε ο Ολυμπιακός, σε βίασα, αφήσει και παραφύσει. Και να παίρνω μπράσε, σε βίασα, αφήσει και παραφύσει. Ναι, αλλά κοίτα πάνω να δεις ποιος είναι. Μπράσε τώρα το πάνω, σε βίασα. Εντάξει. Εφόσον με βίασε ο Ολυμπιακός, άρα σε βίασα και εγώ εσένα. Το ίδιο σκόρθε, δεν γίνεται μοναζικά. Κοίτα, 46 έχω και 26. Άντε. Ναι, τέσσερις μούτσες βαθμούς έπαιρνα. Δηλαδή με χέρια και με πόδια. Αν πάρεις πρωτάθλημα, θα ισχύει αυτό που λες. Ότι με νοιάζει. Αν πάρεις πρωτάθλημα. Το αν πάρεις πρωτάθλημα, θα ισχύει 100% αυτό που λες. Έχω 50% πιθανότητα. Καλά. Το αν έχεις 50, θα το δούμε σε επόμενες. Και 50 με όλους τους συμμάχους, με όλες τις κυβερνήσεις, με όλους τους μίλες για κυβερνήσεις. Με τον βρώμικο πόλεμο που κάνουν. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Η καθαρή, η αμόλυντη. Η άσπηλη. Ο άτιτλος Ολυμπιακάκος. Ο άτιτλος Ολυμπιακάκος που έχει μείνει εδώ και 2 χρόνια, που έχει να πάρει 4 τρόπαια, τα έχει χάσει σίγουρα 5 με το κύπελο. Έτσι προσπαθεί να καταφέρει να κάνει κάτι. Ωραία. Προσπαθεί. Πάμε. Ναι, βεβαίως. Πάμε, ξεκίνα, σε πέσει περισσότερα. Ξεκίνα. Μάζδα Αμανατίδης. Καλή εβδομάδα. Εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Η καρδιά τη Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης Arex. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το Mastorat του, κοινό Ιωάννης Μανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην οδό Παπάφη 205. Τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και τυχόν απορριών. Σημειώστε το, καλή μας φίλη, και επικοινωνήστε 2310-924-931. Παρακαλώ. Ωραία, συνεχίζω εγώ με το Πορκίτο Ψητοπολείο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοσημείες σας περιμένουν. Στο Ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποιες από αυτές. Ένα special burger και μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Δύο μπέρκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα κλαμπ αλατικών και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Η διεύθυνση Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store, από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%.
Επίσης, κοντά μας είναι το πρατήριο εγώ καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεκλικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο, παιδιά, στην τιμή του απλού καθημερινά. Τι εννοούμε? Πηγαίνετε Ανδρέα Παπανδρέου 225 με το όχημά σας, γεμίστε το ρεζερβουάρ σας με όσα χρήματα επιλέξετε, θα πάρετε ενισχυμένο καύσιμο όλοι στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα, παιδιά. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Και για εσάς, τους καλούς φίλους ή φίλες που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, τηλεφωνήστε στο 2310-611-256 να κάνετε την παραγγελία σας για το καλύτερο, ποιοτικότερο καύσιμο στην πόλη μας, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 2310-611-256, σε χρόνο ρεκόρ, ο Τεκλικίδης Ισαάκ και το επιτελείο του σας γεμίζει τους εξαμηνές σας με την καλύτερη τιμή της αγοράς στο πετρέλαιο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε, θα σχολιάσουμε λίγο τα μάτς του Άρη και του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, ό,τι γουστάρετε. Και μπάσκετ, εγώ θα αναφερθώ και μπάσκετ. Ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε και για το μπάσκετ φυσικά. Θα δώσουμε αποτελέσματα και βαθμολογίες και θα ανοίξουμε μετά τις 10, θα ανοίξουμε και γραμμούλες. Να πούμε τον κόσμο, τουλάχιστον σίγουρα το επόμενο 20 λεπτό να μην καλεί στο τηλέφωνο, έτσι. Ναι, παιδιά, μετά τις 10 θα δώσουμε. Ναι, 10, 10 και κάτι, ναι, ναι. Έτσι, γιατί εντάξει, έτσι θα κάνουμε το διάλειμμα το 10, θα φροντίσουμε. Ωραία. Και θα τα πούμε όλα. Και έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Α, έλα. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Εντάξει, okay. Εντάξει, εντάξει. Κάποιος φίλος μου είπε ότι μιλάς πολύ κοντά στο μικρόφωνο και μικροφωνίζει. Ποιος φίλος κάποιος μου το είπε? Α, ναι, δεν θα σου πω πού. Ναι. Νομίζω θα ότι... σου πω στο διάλειμμα που. Φίλος. Παοξάκι, ναι, Παοξάκι. Παοξής. Τραγουδιστής, ναι, τραγουδιστής. Τραγουδιστής. Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι πολύ καλός σε αυτό το τομέα. Ναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Θα ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε την αγωνιστική σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ξεκινάς εσύ με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, λέω εγώ το παιχνίδι του Άρη. Λοιπόν, δεν έχω να πω πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ άλλο ένα μάτσε δεν ευχαρίστησε, πιστεύω, τους περισσότερους φίλους του. Κινήθηκε πάλι λίγο πιο πάνω από την μετριότητα. Νομίζω ότι αν έτρωγε κάποιο γκολ ο ΠΑΟΚ από τις φάσεις που έκανε ο Αστέρας Τρίπολης, θα είχε πρόβλημα για να το γυρίσει το μάτς. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς η τύχη ήταν με το μέρος του ΠΑΟΚ, γιατί έκανε 2-3 καλές ευκαιρίες ο Αστέρας Τρίπολης. Και αν εκεί είχε σκοράρει, με τέτοια απόδοση και άλλο ένα μάτς, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές να έχουν κινηθεί στην μετριότητα, θεωρώ ότι ήταν χλωμάτα πράγματα στο χθεσινό μάτς. Τέλος καλά, όλα καλά. Τρία βαθμουλάκια ακόμα μέσα στο σάκο, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι ο προπονητής και οι παίκτες πρέπει να κάτσουν κάτω, να συζητήσουν το τι φταίει, το τι δεν φταίει, και στο επόμενο μάτς να μπει μέσα η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και να λιώνει σίδερα πραγματικά. Γιατί αυτή την ομάδα που θέλουμε να βλέπουμε, δεν τη βλέπουμε στα περισσότερα μάτς. Δεν βλέπουμε το αναμενόμενο, το απαραίτητο πάθος, τη λύσα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γιατί για να κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα χρειάζεται να έχεις όλα τα στοιχεία που είχες πέρσι. Εντάξει. Έχουμε πολύ καιρό να το δούμε αυτό. Και όταν η ομάδα έχει καμπανεβάσματα, όταν κινείται στη μετριότητα 1, 2, 3, 5, 10, κάποια στιγμή θα σου στοιχήσει βαθμολογικά. Από εκεί και πέρα, τρία πολύ όμορφα γκολ. Σκόραρε ξανά και ο Σφιντέρσκι, σκόραρε και ο Πέλκας, σκόραρε και ο Λάμπρου, ο οποίος πραγματικά είναι η αποκάλυψη του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, στα τελευταία δύο μάτς και με τον Όφη, που έχει βάλει εκείνη την κολάρα παγκοσμίου κλάσεως γκολ είναι εκείνο, παιδιά. Εντάξει, δεν θέλω να γίνω υπερβολικός, αλλά είναι ένα φανταστικό γκολ εκείνο που έχει βάλει ο Λάμπρου. Εγώ είχα πολλά χρόνια να δω τέτοιο γκολ. Τέτοια ενέργεια δηλαδή, όλο το πακέτο μαζί. Τέλος πάντων, νομίζω ότι και κάποια πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στη σκακέρα, ο προπονητής πρέπει να τα κοιτάξει λίγο καλύτερα. Όπως ας πούμε, εχθές ο Αγκούστο κινήθηκε πολύ πιο κάτω από τη μετριότητα. Στις περισσότερες φορές, ό,τι πήγε να κάνει, ό,τι πήγε να επιχειρήσει, είτε να μαρκάρει, είτε να κόψει, είτε να μοιράσει, είτε να δημιουργήσει, ήταν αποτυχημένες οι προσπάθειές του. Ήταν κάκιστος για μένα ο Αγκούστο. Δεν ξέρω, αυτό φαινόταν από το πρώτο ημίχρονο. Έκανε και 2-3 σοβαρά λάθη που κινδύνευσε ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν βελτιώθηκε και αυτός ο παίκτης συνέχιζε να είναι μέσα. Ενώ ο καλύτερος παίκτης που έχουμε στο κέντρο, ο Μίσιτς, έπαιξε στη θέση 10. Ο οποίος στη θέση 10 Μίσιτς, αυτή η παιχτούρα που ανανέωσε το συμβόλαιο και τον έκανε ο ΠΑΟΚ δικό του, χάνεται.
Στα τελευταία δύο μάτς χάνεται. Αν εξαιρέσουμε τις τρεις ασίστ που έβγαλε στο κύπελο στο εύκολο μάτς με τον, με τον Όφη, στα επόμενα μάτς ο Μίσιτς είναι ανύπαρκτος. Άρα όταν έχουμε δύο κινητήριους μοχλούς στα χαφ του ΠΑΟΚ και πίσω από τον επιθετικό, οι οποίοι είναι πιο κάτω από τη μετριότητα, και όταν έχουμε και κάποιους άλλους παίκτες οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρω τι έχουν πάθει, είναι μέτριοι και αυτοί, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Πρέπει να συνέρθει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να αναλογιστεί τι φταίει, πρέπει λίγο να τους τρίξει κάποιος τα δόντια, να τους πει ότι λείπουν πολλά πρωταθλήματα από τον ΠΑΟΚ στερημένα, λείπουν πολλά κύπελα από τον ΠΑΟΚ στερημένα, και δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη να μην δε πάρει και το ένα από τους δύο τίτλους φέτος, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Μη έχοντας αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη, έχοντας μόνο πρωτάθλημα αρχικά εδώ και αρκετούς μήνες και τώρα το κύπελο, είναι αδικαιολόγητοι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι καλοπληρωμένοι με παχουλοκομψά συμβόλαια, με special σπίτια και αυτοκίνητα, πληρωμένοι κάθε μήνα. Είναι αδικαιολόγητο να δείχνουν τέτοια αγωνιστική παρουσία στα εντός έδρας τουλάχιστον μάτς και στα εκτός σε κάποια άλλα. Εγώ χτυπάω καμπανάκι και δίνω προσωπικά, δεν το συνηθίζω να γκρινιάζω, αλλά μ' αρέσει τουλάχιστον όταν πιστεύω ότι έχω δίκιο να κάθομαι να λέω 5-10 πράγματα καλοπροαίρετα, με αγάπη, για να διορθωθούν. Και το λέω μετά από νίκη. Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και μην δημιουργηθεί παρεξήγηση. Μετά από νίκη λοιπόν και κοφαντική νίκη με 3-0 με τον Αστέρα Τρίπολης, επισημάνουμε μερικά πραγματάκια τα οποία, επαναλαμβάνω, αν δεν διορθωθούν, και αυτός μπορεί να τα διορθώσει, είναι ο προπονητής, θα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ βαθμολογικά. Θα αφήσει βαθμούς. Και δεν είναι μόνο ο προπονητής αυτός που μπορεί να τα διορθώσει. Είναι και όλο το τεχνικό επιτελείο, αλλά πάνω απ' όλα είναι η όρεξη και η πρόθεση των ποδοσφαιριστών. Και η νοοτροπία των ποδοσφαιριστών. Μερικοί νομίζουν ότι πιάσαν τον παπά από τα κάκαλα μέσα στον ΠΑΟΚ, επειδή είναι στον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι έτσι, μάγκες. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Τώρα να δούμε, ο Λάμπρου δικαιούται να φάει μια θέση κάποιου. Κάποιου, δεν θα πω εγώ ποιου. Όλοι ξέρουμε ότι σε εκείνη τη θέση υπάρχει πληθώρα ποδοσφαιριστών. Αυτή τη φορά έμεινε εκτός ο Μπίσεσβαρ. Δεν ήταν στην αποστολή. Ήταν ο Λάμπρου στην αποστολή και έπαιξε το παιδί, σκόραρε και όλα και ήταν και πολύ καλός. Όταν υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός λοιπόν μέσα στην ομάδα, όποιος δεν παίζει θα κάθεται πάγκο. Θα κάθεται να ζεσταίνει τα καθίσματα. Εντάξει, δεν ήταν αγωνιστική παρουσία αυτή που είδαμε χθες μέσα στην Τούμπα. Και σε έβαλες 3 γκολ. Βέβαια και ένα μάτσε παροδία, το οποίο το σταμάτησε 5 φορές ο Σκουλάς με τον. Ποιο ήταν στο βάρ, δεν θυμάμαι. Σιδηρόπουλος, δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Στο οποίο δηλαδή βάζει το πρώτο γκολ ο ΠΑΟΚ. Τι σταματάς, ρε φίλε, το μάτς. Τι πας να κοιτάξεις δηλαδή στο βάρ, να δεις τι. Αν ακούπησε την μπάλα όταν έκανε το φάουλο ο Λιμιός, πριν την πάρει ο Βιερίνια και τη δώσει στην περιοχή μέσα. Δηλαδή δεν βλέπεις εσύ, σαν διαιτητής, τι γίνεται μες στο παιχνίδι. 5 λεπτά ολόκληρα. 4-4,5 λεπτά για να κατοχυρώσει τον κόρ στον ΠΑΟΚ. Ψάχναν από εδώ, ψάχναν από εκεί. Ακούμπησε, δεν ακούμπησε, είναι offside. Δεν είναι offside. Στο δεύτερο γκολ. Βάζει τον γκολ, τα ακυρώνει. Πάει στο βάρ, το βλέπει, το κατακυρώνει. Στο τρίτο γκολ. Το δίνει πέναλτι, είναι φάουλ. Τι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είκος ανοχής είναι αυτός που το έχετε κάνει. Δηλαδή μερικά πράγματα. Δηλαδή όταν φαντάσου εσύ, άμα δεν είναι τον βάρ, τι θα σφύριζαν. Έδωσε πέναλτι και είναι μισό μέτρο απ' έξω, τον έχει ανατρέψει. Αυτός που τρώει κόκκινη. Τον Άκμπο. Τον έχει ανατρέψει γύρω στο μισό μέτρο έξω από την περιοχή και δίνει πέναλτι ο άλλος. Και τους λέω τους άλλους, δεν είναι πέναλτι στο γήπεδο. Δεν είναι πέναλτι αυτό, ρε. Εγώ που το με 600 μοιοπία, με 4 τζάμια που φοράω και 2 χειρίσεις στα μάτια, πραγματικά έχω κάνει 2 χειρίσεις στα μάτια, από 2 στο κάθε μάτι, είδα ότι δεν είναι πέναλτι. Και εσύ, ρε Σκουλά. Σκουλά δεν το λέγανε αυτό, να. Ναι, νομίζω, εσύ δεν είναι. Εσύ, Σκουλά, θα σου που πω μετά, όταν... και παίρνεις 2.000, 2.500, πόσο την ευχή της Παναγίας παίρνεις, δεν είδες ότι είναι έξω από την περιοχή. Δηλαδή πρέπει να το πούνε οι βαρίστες. Φανταστείτε, ρε μάγκες, τι διάολο ανομαλία έχει σφυριχτεί τα προηγούμενα χρόνια. Φανταστείτε τι πάρτι έχει γίνει. Και τώρα δικαιολογώ, ας πούμε, κάποιες καταστάσεις, όταν ο Αλεξανδρής, ο Γιανακόπουλος και ο Τζόρτζεβιτς
Και ο Καραπιάλης έπαιρνα τα πέναλτι 1,5 μέτρο έξω την περιοχή. Τώρα μπορώ να του δικαιολογήσω. Κατάλαβες, γι' αυτό είπε ο Αλεξανδρής. Εγώ έπεφτα λέει στο πέναλτι, έπαιρνα το δώσει λέει αυτός. Με κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Φοβερή λογική αυτή. Τέλος πάντων. Επόμενος σταθμός η Λαμία σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Εκεί αν ο Πάοκ δεν σοβαρευτεί, εκεί αν ο Πάοκ δεν βγάζει φωτιές, σπίθες στα μάτια του και πραγματικά δεν λιώνουν σίδερα οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενδεχομένως να έχει πρόβλημα και να δυσκολευτεί πάρα πολύ να πάρει τους 3 βαθμούς μέσα σε μια ομάδα η οποία έχει αποδείξει ότι είναι σκληροτράχυλη. Έως ότου πάει ο Ολυμπιακός και τη ρίξει 4-5 πόσα την έριξε εκεί πέρα μέσα, ήταν αίτητη εντός έδρας. Εντάξει, όλα αυτά να τα λάβουν λίγο υπόψη εκεί στον οργανισμό ΠΑΟΚ και να υλοποιηθούν κάποια πραγματάκια. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ωραία, εγώ να πω κάτι. Εγώ να πω κάτι που δεν. Απλά θα πάρει εισιτήρια για τη Λαμία από ό,τι βλέπω εδώ ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Παίρνει εισιτήρια για τη Λαμία. Πέμπτη, είπαμε 7 η ώρα, έτσι. 7.30 ώρα. Εγώ επειδή χθε είδα από το Total. Total Παναθηναϊκός and ΠΑΟΚ Football του Open, είδα μόνο το ρεπορτάζ από Ολυμπιακό Άρη που θα κάνουμε μετά κάποια σχόλια γι' αυτό. Γιατί δεν είδες στην ΕΡΤ ένα ρε φίλε Ολυμπιακός Άρης Football Total? Γιατί όχι, στην ήθελα ΕΡΤ, να δω. Ήθελα να δω. Ήθελα να χορηγία πέρσι. Ήθελα να δω. Τηλεοπτικά δικαιώματα δώσαμε. Χορηγία δεν έδωσα κανένα. Χορηγία δεν είναι. Και εσύ χορηγία ήθελε τα 8 εκατομμύρια και με το ΣΥΡΙΖΑ. Χορηγία ήθελα, βέβαια. Α, χορηγία. Καλά έκανε. Άρα χορηγία δεν τα ήθελα. Τόσα μου έταξαν. Α, έταξε η προηγούμενη κατάσταση. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Φυσικά. Τόσα έταξε η προηγούμενη κατάσταση. Τι να κάνουμε. Τώρα η τωρινή κατάσταση θέλει να χαρίσει 300 εκατομμύρια ναι. Στο χορηγό της. Τι να κάνουμε. Ωραία. Με τη συνδρομητική. Αυτά δεν τα λες όμως. Όχι, όλα τα λέω. Κάνεις λάθος. Όταν γίνει, αν γίνει και όταν γίνει και τους τα χαρίσουν θα πούμε. Έτσι. Όπως και όταν αν γίνει, να μην γίνει. Ναι, φυσικά να μην γίνει. Πριν γίνει, σε να κανένα. Άμα αγορά, δεν ντρέπομαι, καθόλου δεν ντρέπομαι. Καθόλου δεν ντρέπομαι, φίλτατε. Όπως όμως και εσύ, άμα πάρει ο πρόεδρός σου. Το έχω πει. Ποιο έχεις πει, γιατί θα πω. Εγώ έχω πει ότι αυτό που γίνεται τώρα με το Μαρινάκι και την Νόβα. Ναι. Έτσι, ο οποίος αν τελικά γίνει, ναι. Θα έχει ένας μεγαλομέτωχος, ναι. Το αφεντικό του Ολυμπιακού. Θα έχει ναι. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των ομάδων. Όχι, δεν είναι. Αυτό έχει δίκιο. Το είπε. Άλλο λέω εγώ. Άλλο λέω εγώ. Γιατί είπε να μην χαριστούν και σωστά ναι. Λέω εγώ. Να μην χαριστούν. Τι υπάρχουν αυτά τα πρόστιμα, οι φόροι, ναι. Δεν ξέρω τι. Άμα πάρει και ο πρόεδρός σου αυτό που ένα ξενοδοχείο που έχει και εκείνο χρωστάει. Και εκείνο θέλω να πει να μην χαριστούν έτσι. Ό,τι είναι νόμιμο. Αμπράβο, έτσι σε θέλω. Αν ακολουθήσουμε την νόμιμη οδό, σίγουρα δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, δεν είμαι Ολυμπιακός, αυτό να σου το απαντήσει ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω. Όχι, δεν είσαι Ολυμπιακός, σίγουρα το έχεις αποδείξει, αλλά μια συμπάθεια. Όχι ναι. Εσύ. Όχι, όχι. Εσύ. Όχι. Εγώ άκουσε με. Και άλλη φορά το είπα, άκουσε με. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ας το πούμε, θέλουμε ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό δεν μας κάνει φίλους με τον Ολυμπιακό και χθες νομίζω αποδείχθηκε για άλλη μια φορά. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω. Αποδείχθηκε ότι υπάρχουν τρελάφιλικες σχέσεις. Ωραία, με τη δική σου άποψη θα τη συζητήσουμε. Άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Εγώ δεν θα πω ψέματα, σου λέω είπα. Είδα μόνο το Ολυμπιακός Άρης και κάποια πράγματα που θα σχολιάσω μετά. Αλλά δεν είδα πραγματικά τι είπε, γιατί διαβάζω ότι υπάρχουν παράπονα. Λέει για δύο πέναλτι. Δεν είδα τι είπε ο Αμυστή. Πώς θα. Πραγματικά. Δεν ήμουν δεν, έξω χθες. Ήσουν έξω. Πραγματικά εντάξει. Ωραία. Ήμουν έξω. Εσύ εντάξει. Δεν είδες. Λέω στο γήπεδο. Έχεις καμία άποψη για αυτά τα δύο πέναλτι που ζητάει. Εγώ δεν τα είδα καν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Okay. Ωραία. Εντάξει, απόψη σου λες, ρε φίλε. Φίλοι του Άρη ενημέρωσαν γι' αυτό. Όχι, φίλε, το διαβάζω ότι υπάρχουν λέει, παράπονα για δύο πέναλτι. Και δύο πέναλτι υπήρχαν παράπονα ολοκάθαρα, βέβαια, στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και κλεισμένο. Αλλά ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξεχάσατε. Ωραία. Παράπονα. Αν είχα εδώ πέρα κάποιο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, εσύ θα το συζητούσα. Εσύ το έχεις δει. Ποιο. Έχω άποψη. Ναι, άμα θες την άποψή μου, το πρώτο δεν υπάρχει. Του Παναθηναϊκού. Όπως πραγματικά για να μην τα αφήνουμε, επειδή προηγούμενη εβδομάδα έγινε έτσι και για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και ήθελα να πω, δεν μου δόθηκε η τέτοια. Και γι' αυτό, άμα θες, θα παίρνω τώρα. Στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, στο πρώτο δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Και το δεύτερο, αν θέλει, το δίνει. Αν θέλει, το δίνει. Δεν έχει αν θέλει, φίλε. Υπάρχει παράβαση δεν δίνει. Άρα, ένα λεπτό. Δεν έχει αν θέλει. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Δεν είναι στην ευκαιρία του διαιτητή. Να ρωτήσω κάτι. Πήγε το είδε στο ΒΑΡ, έτσι. Γιατί θα θυμάμαι πολύ καλά. Πέρσι σου έλεγα στον τελικό για το χέρι που ζητάει η ΑΕΚ το πέναλτι. Η μπάλα χτυπάει στο χέρι του και μου λες πήγε το είδε στο ΒΑΡ και όντως πήγε το είδε. Θεωρεί ότι δεν είναι πέναλτι.
Ξένος ήταν. Αυτός τώρα που πάει το βλέπει στο βαρ και θεωρεί ότι δεν είναι πέναλτι. Αυτός είναι ματιασμένος και αυτός που ήταν στο τελικό είναι ξεμάτιαστος. Όχι όπως μας συμφέρει. Να απαντήσεις, βέβαια. Λοιπόν, επειδή μου αρέσει να τεκμηριώνω την άποψή μου. Τι έχω τεκμήριος. Στα λεγόμενά σου. Υπάρχει είμαι. Παράβαση ναι. στο χέρι η οποία μπορεί να χτυπήσει το σώμα και μετά στο χέρι. Η οποία δεν είναι πέναλτι, μπορεί να χτυπήσει ναι, το κεφάλι και μετά στο χέρι. Βέβαια, αν χτυπήσει. Για μη σε διακόψω γι' αυτό. Μπορεί να χτυπήσει στο χέρι και να είναι το χέρι κολλημένο, δεν υπάρχει παράβαση. Συμφωνούμε. Άρα η παράβαση αυτή που λες, το παράδειγμα στον τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ πέρσι, ναι. η οποία χτυπάει στο χέρι, έτσι, ναι. με αυτή την παράβαση η οποία είναι πάτημα ποδιού και δεν ναι. υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό. Διεκδικούν και οι δύο την μπάλα και πατάει το πόδι. Το πάτημα του ποδιού είναι πέναλτι ή δεν είναι, δεν έχει. Ή τον πάτησε ή είναι πέναλτι, τέλος. Κατάλαβες τι λέω. Ενώ ωραία. Στην άλλη περίπτωση εγώ... είναι στην κρίση του διαιτητή γιατί πρέπει να κοιτάξει. Και πολύ καλά κάνει και να ναι. κοιτάει τον βαρ. Χτύπησε στο χέρι, χτύπησε στον ώμο, χτύπησε στο στήθος και μετά στο χέρι. Ναι. Χτύπησε στο χέρι και ήταν κολλημένο. Υπάρχει παράβαση ότι είναι παρατεταμένο. Ο νόμος λέει όταν είναι παρατεταμένο το χέρι ωραία. Και ανακόπτει την πορεία της μπάλας. Όταν είναι προέκταση του σώματος. Σωστό είναι αυτό. Αυτό άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Εγώ λέω. Ότι δύο, και πριν τα ρισπάω το λέμε αυτό, ότι ό,τι και να γίνει, και λάθος να γίνει, να θυμάσαι πως το λέω, και λάθος να γίνει, κανένας από τους δύο μας δεν θα πει τίποτα γιατί είναι ξένος διαιτητής. Έτσι, δεν θα ρίξουμε τέτοιο. Ναι. Δεν βλέπω όμως, δηλαδή στο ένα δεχόμαστε ότι είναι, μου λες πήγε και όντως πήγε στο βάρ στον τελικό, δεν το σφύριξε. Ένα πέναλτι που για μένα ήταν πέναλτι. Εκείνο είναι εντάξει και αυτός έχει δόλο που δεν το σφύριξε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ακόμη και λάθος να έκανε, είναι ξένος. Δεν νομίζω. Να έκανε, να μάστησε και ήταν και ένα παιχνίδι με άδειες εξέδρες. Μάστησε δηλαδή. Δεν ξέρω τι εθνικότητα ήταν. Τι εθνικότητα ήταν. Κάτι. Φιλανδός. Μάστησε από το Καραϊσκάκι το άδειο. Έγραψε ιστορία, άλλο ένα κύκλο. Όχι, δεν είπα αυτό. Για το Ολυμπιακός είπα. Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται. Όταν μας συμφέρει ο ξένος, είναι ξένος, πήγε στο βαρ και είναι όλα εντάξει. Και όταν δεν το δίνει, έχει δόλο. Δεν γίνεται. Και μονάζικα δικά μας δεν γίνεται. Ωραία. Όσο για το άλλο έχεις δίκιο. Πραγματικό ότι όταν χτυπάει, γιατί στο έλεγα πέρα θα σου θυμίσω, γι' αυτό θέλω να πω για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, που φυσικά κανένα από τα πέναλτι που ζητάει η ΑΕΚ δεν είναι πέναλτι, αλλά το γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ είναι φάουλ για μένα, διότι ειδικά στο Βαρέλα χτυπάει πρώτα στο κεφάλι του, κατεβαίνει η μπάλα και χτυπάει και στο χέρι του. Φυσικά και δεν είναι πέναλτι. Βέβαια το ίδιο πέναλτι το έδωσε πέρσι και με αυτό πήρε την πρόξη με τον Πανιόνιο. Εκεί ήταν απλά Κυριακή απόγευμα. Όταν χτύπησε στα πλευρά του παίκτη του Πανιόνιου και μετά πήγε στα χέρια. Θα μας πει στο χέρι. Ήταν μέρα μεσημέρι εκεί. Ωραία, το μακροβούτι του Δελζίση που έπιασε να πιάσει το στρατό. Τι μακροβούτι έκανε. Τι έκανε. Έπιασε να πιάσει το αυτοκίνητο. Τι ήθελε να κάνει. Τη γωνία έπιασε. Τη γωνία έπιασε και σούταρε πάνω στον αίμα ο άλλο. Τι είναι. Έλα, πάμε λίγο για το φιλικό. Εσύ ένα λεπτό. Ωραία, ο τέτοιο έκανε μακροβούτι. Ο δικό σου. Έλα, εγώ είπα για τον Πάουκ τώρα. Θα πέρασε για τον Άρη. Να πω μία σχεδόν. Στο πρώτο γκολ σου άρεσε Πάουκ το 1-1. Ο Ίγκαρσον, πώς λέγεται. Ίγκαρσον, καλό άνθρωπο. Γονάτισε. Αυτό γιατί γονάτισε, για πες μας. Έκανε τα χέρια του πίσω και γονάτισε. Για ποιο λόγο. Είναι μουσουλμάνος. Πέρασε. Πέρασε η εικόνα της Παναγίας, είδε και είπε να προσκυνήσω. Μάλλον. Ωραία, εντάξει. Είπαμε όταν λέμε εντάξει, δικαίωμά σου. Εφόσον. Κολύμπησε. Ναι, κάνω. Λοιπόν, για το παιχνίδι από 2-3 πράγματα, γιατί λογικά θα είσαι και εσύ τι ενστάσει σου, θα τι συζητήσουμε. Ποιες ενστάσει, τα γνωστά. Όλα ήταν γνωστά τα οποία δεν ήταν. Το μόνο που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε είναι οι άριστες συναντήσεις που υπήρχαν στα αποδυτήρια μεταξύ του κυρίου Καρυπίδη, του κυρίου Θεοδωρίδη, του Χριστοδουλόπουλου και του. Ωραία. Στη Φυσούνα είναι, δεν είναι αποδυτήρια. Και είναι η Φυσούνα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί εδώ έχω μπροστά μου μία πραγματικά ωραία. Κάτι αγκαλιές έχει τον άλλο, τον Μπομπ Μάρλεϊ, πώς το λένε εκείνο. Ναι, ο Σεμέδο. Ο Σεμέδο, ο πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Με κάνει, το χαϊδεύει. Ναι, ναι. Γιατί έχω καμία τέτοιες 10 φωτογραφίες όταν τελειώνει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το 1-1. Με, συγγνώμη που θα το πω σε εισαγωγικά, το πω με γλωσσόφυλλα παιχτών του ΠΑΟΚ με το Ολυμπιακό. Ποια γλωσσόφυλλα? Ναι, βλέπω. Ναι. Πού ρε παιδί μου, μετά το τέλος, στον αγωνιστικό χώρο. Στον αγωνιστικό χώρο. Ποιος είναι? Θα σα δείξω μετά. Όχι, μετά τώρα θα πεις. Ποιος είναι? Θα σα δείξω μετά. Δεν θυμάσαι ποιος παίκτης είναι. Δεν θυμάσαι. Πού δεν τους ξέρω τους παίκτες. Εγώ σου λέω ότι είναι ο Καρυπίδης, ο πρόεδρος του ΑΕΚ, με τον Μπαρμπασάβρα. Ωραία. Έτσι, εδώ μαζί βλέπω... με τον Φορτούνη και τον Χριστοδουλόπουλο. Στη Φυσούνα είναι. Στη Φυσούνα. Ναι, τι έπρεπε δηλαδή. Τα χειραψίε, αγκαλιές, φιλιά. Επαναλαμβάνω, για να το κλείσω. Και ένα παίκτη του Άρη. Για να το κλείσω. Ποιος είναι με τον Black Mountain. Ο Σόουζα είναι που ήταν συμπαίκτες. Ο Σόουζα, παιδιά, που έγινε να παίξει 6 μήνες. Ήταν συμπαίκτες. Τον έβαλε να παίξει τον Άρη. Να μην μιλάνε, έπρεπε να το δώσει μπουνιάς. Ήταν συμπαίκτες από ό,τι διαβάζω εδώ στο Σπόρτι Λισαβόνα. Κι άλλο να γλωσσοφιλιούνται. Ναι, ωραία.
ή τα συμπαίκτες της Πόρτη Λισαμπόνας. Λογικά εσύ. Ωραία, λογικά εσύ ήθελε να βγάλει ένα μαχαίρι και να το μαχαιρώσει στα πλευρά ο παίκτης. Που ξεκίνησαν και οι δύο από τη δεύτερη ομάδα της Πόρτη Λισαμπόνα. Λοιπόν, εδώ βλέπω μια φωτογραφία του Καρυπίδη με τον κύριο Κακάτση ακριβώς στη Φυσούνα στην Τούμπα. Σου λέει κάτι αυτή. Να τι, εδώ μπροστά μου την έχω. Σου λέει κάτι αυτή. Τι να μου πει, είμαστε φίλε. Τέτοιο με τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Τι να μου πει, ρε φίλε. Ξέρω άμα είναι περίεργο αυτό. Τι να μου πει. Δεν ξέρω, είναι. Γιατί, βέβαια είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Γιατί, δεν είδα να είπε τίποτα. Να τι, εδώ είναι. Γιατί δεν είπε τον Καρυπίδη, γιατί μιλάζα με τον Κακάτση. Γιατί, ρε φίλε, εγώ δεν έχω δηλώσει ότι είμαι από μικρό παιδί Ολυμπιακό. Τι να κάνω τώρα. Πώ μιλάει με τον Κακάτση αφού είναι Ολυμπιακό. Είναι λογικό να έχει κάποιε σχέσει. Γιατί όπω είναι Ολυμπιακό δεν μιλάει. Καταρρύπτεται και αυτό το επιχείρημά σα. Δεν μιλάμε τον Κακάτση, τι λε τώρα. Καταρρύπτεται και αυτό. Λες, λοιπόν, η πόρτα ήταν χαλασμένη ή μπήκε κανονικά. Δεν ξέρω, αυτά δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν ασχολούμαι. Κανονικά δεν είχαμε κανένα τράβαλο. Τώρα να λέμε. Πάντως δηλαδή, καθόλου τη διάρκεια του μάτς, τώρα που το θυμήθηκα. Ωραία. Οι Γαύροι έβριζαν των Παοξίδων τα παιδιά, τις κόρες, τους γιους. Κατακριτέρω. Τον Ιβάσα Βίδα. Δεν πιστεύω να φταίει ο Άρης γι' αυτό. Φώναζαν εκεί στη Β' Εθνική. Ποιο φώναζαν εκεί στη Β' Εθνική. Δεν ξέρω. Για ποιον φώναζαν, τι ξέρω, φώναζαν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν πιστεύω να φταίει ο Άρης που φώναζαν οι Ολυμπιακοί. Όχι, θέλω να λέω, μπορεί να φταίει και γι' αυτό. Στο μισογεμάτο Καραϊσκάκι, κανείς δεν ήταν τόσο κρίσιμο το μάτς. Μισογεμάτο. Sold out είπανε. Ποιο είναι sold out. Sold out είπανε. Χάζεψες, δεν. Καθόλου, εγώ δεν είπα να κοιτάω sold out. Εγώ. Καλά, και εσύ που έχει 22.000 διαρκεία, πόσα έχει. Παίζει μάτς και είναι με άδειο το γήπεδο. Πώ δείχνει 25-26. Δεν σε πειράζει, για τον Ολυμπιακό σε πειράζει. Πώ είναι δυνατόν να παίζει. Να πω για το αγωνιστικό όμω. Να παίζει ο Ολυμπιακό Άρης και να μην ακουστεί ούτε ένα σύνθημα κατά του Άρη. Κάνει λάθο. Από του Ολυμπιακού. Κάνει λάθο. Ούτε ένα σύνθημα δεν άκουσα. Τάνα, γη, σκουλή και αριανή, μια χαρά. Εσύ, άμα ήσουν εκεί και κοβότανε. Εγώ δεν ξέρω. Κάνα τρία τέταρτα είναι να βρει τον Μπάουκ. Με τον Μπάουκ χτυπάνε το πρωτάθλημα. Κατακριτέο. Κατακριτέο, όταν ειδικά όταν είναι μάνε, όταν μιλάνε για μάνε, από μένα είναι κατακριτέο. Βέβαια, την ανάλογη τέτοια πέρασε λίγο καιρό βέβαια. Δεν είδα να επιδεικνύει όταν στην Πηλαία. Βρίζανε νεκρό άνθρωπο. Δεν είδα ακόμη να το καυτηριάσει. Περιμένω να το καυτηριάσει. Τι να καυτηριάσει, φίλε. Όταν βρίζανε νεκρό άνθρωπο. Ναι, δεν εννοούσαν αυτό να τον αναφέρω. Α, δεν εννοούσαν. Άρα για άλλο. Δεν εννοούσαν αυτό. Ακούω λίγο. Γιατί τα λέτε όπως θέλετε. Ωραία, δεν εννοούσαν αυτό. Το σύνθημα είναι από παλιάσει που είναι αειδιαστικό. Ναι. Είναι μια μακακία και μισή. Και καλό είναι να μην το ξαναπείτε. Επειδή ακούγεται από παλιά, δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα να τα λέτε στις κερκίδες. Υπάρχουν πολύ έξυπνα συνθήματα και πολύ όμορφα συνθήματα. Συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, νεκρούς ανθρώπους. Και ιδίως όταν έχει γίνει ένα περιστατικό, εγώ πιστεύω ότι δεν το ξέραν και μια μικρή μερίδα το είπαν, δεν θα τα λέτε αυτά στην κερκίδα. Εντάξει, όμορφα και ωραία, θα είστε κυμπάριδες, θα αγαπάτε, θα γουστάρετε, θα βγάζετε λαρέγκι, θα λέτε έξυπνα ζητήματα για να λιποθυμάτε, για να τους τρελαίνετε τους αντιπάλους, αλλά νεκρούς δεν πειράζουμε. Ωραία. Δεν αγγίζουμε. Περίμενα αυτή την τοποθέτηση. Απλά τα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θέλω να πιστεύω. Και πιστεύω ότι είναι έτσι κατά 90% γιατί μίλησα με πάρα πολλά παιδιά ότι το συγκεκριμένο σύνθημα που το είπανε πολύ λίγοι δεν γνώριζαν τι είχε συμβεί. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω για όποιο νεκρό. Γιατί μου λες δεν ήταν για αυτό το νεκρό, για όποιο νεκρό και να ήταν. Τι σχέση έχει. Για όποιο νεκρό και να ήταν. Να ξέρετε ότι αυτό το σύνθημα δεν είναι πρώτη φορά. Δηλαδή το βγάνα και το είπαν εκείνη τη μέρα. Έτσι. Ακούγεται επανελειμμένα. Okay. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Θεωρώ μεγάλη λιθιότητα, τρελή ανοησία αυτό που συνέβη. Εντάξει, ωραία. Είτε έγινε επίτηδες, είτε έγινε και εμένα, είτε έγινε. Αρκεί αυτό. Αυτό αρκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά γιατί θα έχουμε να πούμε και εκεί πράγματα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ και το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, περίμενα από τον προπονητή μου με καλύτερο rotation. Αυτή τη στιγμή δεν παίξαν, δηλαδή χθες δεν παίξαν μόνο οι τρεις, εκ των οποίων οι δύο δεν θα παίζαν έτσι κι αλλιώς. Έτσι ήταν τραυματίες και ο Μπρουνογκάμα και ο Κουέστα. Όπως βλέπουμε. Το χθεσινό ματς μας αφήνει κουσούρια. Βλέπω ο Ιντέγε αμφίβολος και μάλλον δεν θα παίξει με την Ξάνθη. Δεν θα παίξει με την Ξάνθη. Θα μου πεις, ρε Ζάχο, και ποιο να έβαζε τη θέση του Ιντέγε, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω, ρε φίλε, να έβαζε όποιο θέλεις. Εγώ περίμενα rotation σε ένα παιχνίδι που έτσι και αλλιώς ο Άρης εκεί πέρα σφάζεται συνέχεια. Κάθε χρόνο, χρόνο παραχρόνο και χθες τα ίδια πράγματα είχαμε. Φυσικά δεν οφείλεται εκεί είτε το, αλλά. Είσαι ευχαριστημένος από το θα σου πω, θα σου πω. Εγώ από την απόδεση ομάδα μου είμαι ευχαριστημένος. Θεωρώ ότι ο Άρης έπαιξε με τις απουσίες που είχε,
Με, το... με την καταπώνηση. Κάποιες απουσίες επέλεξε και τις είχε. Τι μία επέλεξε. Οι άλλες δύο δεν θα παίζαν. Ο Μπρούνο Γκάμα και ο. Τραυματίας είναι ο Γκάμα. Και, και στο προηγούμενο μάτι δεν έπαιξε ο Γκάμα. Και ο αυτός. Τραυματίας είναι ο Γκάμα και με την Ξάνθη δεν έπαιξε. Εντάξει. Δεν έπαιξε ούτε με την Ξάνθη. Τώρα θα παίξει. Και ο Κουέστα και ο Κουέστα. Και αυτό είναι αμφίβολο. Και αυτό είναι αμφίβολο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Την Πέμπτη είναι αμφίβολο. Άντε να δούμε τα παιδιά. Λοιπόν, ναι. Εγώ περίμενα rotation. Ωραία. Απλά και τραυματίας να είναι ακόμα. Ναι. Αφήνει τον καλύτερο σου παίκτη έξω. Ναι, όχι. Να το βάλουμε εμείς για να μην έχουμε που έχουμε και μπαν για τις μεταγραφές. Λέει κάτι. Φυσικά λέει. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Θα σου πω τι λέει. Θα σου πω τι λέει. Σαν να έπαιζα εγώ, α πούμε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Και να άφηνα ρε παιδί μου έξω, ποιο να σου πω. Να πούμε, να σου πω, ξέρω εγώ. Ναι, δεν μπορεί να αφήσει. Αν εννοεί τώρα, ναι. Δεν μπορεί να αφήσει γιατί χτυπά το πρωτάθλημα. Εσύ τώρα με τον Ολυμπιακό. Ο Άρης δεν χτυπάει κανένα πρωτάθλημα. Ο Άρης έχει must win παιχνίδια μπροστά του. Παιχνίδια τα οποία όπως τις Πέμπτης πρέπει να τα κερδίσει. Και επαναλαμβάνω, εμένα μου άρεσε ο Άρης. Και ευκαιρίες έκανε και έτρεξε και κυνήγησε. Και μια χαρά ήταν ο Άρης. Τις ευκαιρίες και τα γκολ που έβαλε ο Άρης στο Καραϊσκάκι δεν τα έχουν κάνει η ομάδα σου, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ μαζί και οι τρεις μαζί. Δεν τα κάνατε δύο χρόνια, τα δύο τελευταία. Και οι τρεις μαζί, τα έξι παιχνίδια, δεν κάνατε τις ευκαιρίες που έκανε ο Άρης. Ερώτηση. Ερώτηση. Θα ήθελες να έχεις λιγότερες ευκαιρίες και να έχεις το περσινό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Βέβαια. Ευχαριστώ. Βέβαια. Πάμε παρακάτω. Ναι, άλλο αυτό, για την απόδοση μιλάμε. Αυτό είναι σωστό που λες. Αυτό είναι σωστό που λες. Μακάρι να μην έκανα μήνα. Αυτό όλα μετράει άλλα, σίγουρα. Όλα τα άλλα είναι για παρηγοριά στον άνθρωπο. Αυτό μετράει το αποτέλεσμα. Και είναι για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις ή να καλύπτουμε καταστάσεις. Το αποτέλεσμα σίγουρα μετράει. Λέει, αλλά ότι, εσύ μου λες για απόδοση, δεν μου λες για το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν λέει ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι έκοψε βαθμούς και στην Τούμπα πήρε 3 και στο Καραϊσκάκι πήρε άλλους 3. Το αποτέλεσμα λοιπόν λέει ότι ο Άρης πέρσι έκανε κλαρίνο μες στο Χαριλάου. Έκανε κλαρίνο με 4 και στο Καραϊσκάκι. Και φέτος και το ίδιο. Δηλαδή σε 4 μάτσο ο Άρης έχει δώσει 12 βαθμούς, το απόλυτο 100% στον κύριο ανταγωνιστή. Συγγνώμη, δεν το ξέρω. Του συμπολίτη. Ωραία. Στον κύριο ανταγωνιστή του συμπολίτη. Το είπες. Ο Κολοκάνης. Και εγώ λέω και ξαναλέω ότι τις ευκαιρίες και την απόδοση που είχε ο Άρης στα περσινό και στο φετινό μάτς δεν το κάνατε και οι τρεις οι άλλοι μαζί. Εντάξει. Μετράει, όχι, μετράει δείχνει την απόδοση και το αν θα ήθελε ή όχι. Ευκαιρίες είχε. Πώς θα γίνει. Είχε ο Λάρσον και σου είπα. Δύο ευκαιρίες που είχε ο Λάρσον, χωρίς γυαλιά θα τα έβαζα και τα. Ωραία, ωραία, εντάξει. Εσύ λες το έχασε επίτηδες. Okay. Εγώ δεν λέω το έχασε επίτηδες. Μειωμένη λέω ότι πρέπει να πάρετε πιο ποιοτικούς και πιο εύστοχους παίκτες. Αυτό δεν έχουμε σαβίδι. Εμείς κατεπίδι έχουμε. Είναι φτωχούλης είναι μπροστά στον άλλο. Μια χαρά είναι. Ωραία. Μια χαρά. Μπροστά στον δικό σου είναι φτωχούλης. Δεν μπορεί να πάρει και έχουμε και μπαν. Δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς. Πες την ΕΠΟ. Τα φιλαράκια σου την ΕΠΟ στο δικό σου άνθρωπο να κουνήσει λίγο τον ποπό της για ξεμπάν. Εντάξει. Γιατί σφυρίζει αδιάφορα. Δεν μπορώ να σφυρίξω. Ο νόμος. Ο νόμος λέει. Ακριβώς. Κι εγώ ότι λέει ο νόμος. Μα κι εγώ αυτό λέω. Ότι λέει ο νόμος. Ότι λέει ο νόμος λέω. Λοιπόν, για μένα λάθος του και ελπίζω να μην το πληρώσουμε του Γερμανού προπονητή που δεν έκανε rotation, δεν έκανε κανένα rotation και έβαλε στο τέλος τα τελευταία 20 λεπτά κάποιους παίκτες. Ελπίζω να μην το πληρώσουμε. Ο Κόρκουτ π.χ. στα τελευταία 20 λεπτά δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Δεν γίνεται σε 5 μάτς, σε 12-13 ημέρες να παίζουν οι 11 ίδιοι συνέχεια. Λίγο πιασμένος ήταν ο Κόρκουτ. Ναι. 5 μάτς έπαιξε στα τελευταία. Λίγο με τα μάτια μας. 5-90 λεπτά έπαιξε. Ήταν κουρασμένο το παιδί. 5-90 λεπτά. Εσύ έχεις το Λάμπρο, έχεις το Γιαννούλη, έχεις το Βιερίνια. Εγώ δεν έχω ούτε ένα πληρωματικό. Δεν ζάχω, μια χαρά. Λίγο κουρασμένο. Μια χαρά ήταν, φοβερός ήταν. Επαναλαμβάνω, όταν ξαναπάτε στα playoff στο Καραϊσκάκι, ελπίζω να παίξετε καλύτερα από τον Άρη. Λίγο δύσκολα. Λέω εγώ. Εμείς πάλι πήραμε αποτέλεσμα εκεί. Ναι. Και φυσικά υπάρχει και η φάση του τρίτου γκολ. Του τέταρτου, συγγνώμη, γκολ του Ολυμπιακού που ξεκινάει από οφθαλμοφανέστατο φάουλ. Πάει στο βαρ. Δεν πάει στο βαρ διαιτητής. Μας δείχνει το δωματιάκι του βαρ και βλέπουν τη φάση. Δείχνει δηλαδή που σκουντάει με το χέρι αποθεί τον Φετφατζίδη. Και δεν τη σφυρίζουν φάουλ, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, ζήτω η εξυγίαση για άλλη μια φορά. Συγχαρητήρια. Ζήτω η εξυγίαση. Περιμένεις να δικαιωθείς. Φυσικά. Η εξυγίαση 50-50 έχουμε. Αυτά μας λες εδώ πέρα. Γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε. Μια χαρά, διαμαρτυρήθηκε ο Άρης. Ποιος. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Πότε, για πες μου. Μια χαρά. Δείξε μου ένα άρθρο που διαμαρτυρήθηκε. Διαρροή έβγαλε. Τι θες να κάνει. Τι θέλεις.
να βγάλει ανακοίνωση και να τρέξει στους αθλητικούς δεν έχουμε τα μέσα εμείς. Με τον ΠΑΟΚ πώς έβγαλε ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση έβγαλε πριν το μάτι για τον Σιδηρόπουλο. Και τον κάλεσαν στον αθλητικό δικαστή. Και τι έπαθε. Γιατί, τι έπαθε πρόστιμο. Πλήρωσε το σύντομο πρόστιμο. Δεν έχουμε, φτωχούλιδες είμαστε. Άμα διαρροή λέγεται αυτό, Τάσο. Διαρροή λέγεται. Δεν θα τρέχουμε στον αθλητικό δικαστή επειδή θέλει εσύ. Διαρροή λέγεται. Ρώτα εδώ του δημοσιογράφου του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ διαρροές βγάζει. Άρα ο Άρης δεν θα ξαναγει διαρροές. Θα πάρει υδραυλικό, θα τα φτιάξει. Όχι, όχι. Άμα έχει μια διαρροή αύριο περνάω και το Λέβητα, θα φέρουμε ένα θερμοϊδραυλικό και θα την κάνουμε. Μου καλό, μια χαρά. Να μιλάμε βάσει λογική αυτά που λέμε. Εγώ, αν θέλει την άποψή λοιπόν, μου. Λες ωραία. Λοιπόν εσύ ότι με τον ΠΑΟΚ έβγαλε και την πλήρωσε πρόστιμο που εγώ δεν το ξέρω. Πριν. Τον κάλεσε ο αθλητικό δικαστή, λέω εγώ. Μπράβο. Τώρα λε, σφαγιάστηκε ο Άρης. Δεν σφαγιάστηκε, σου είπα. Σου είπα μια απόφαση. Μια απόφαση που δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω. Σφαγή. Ναι. Γιατί δεν βγάλατε μια ανακοίνωση για τον κύριο Σου είπα, Τσοβάρα. Έβγαλε διαρροή, σου είπα. Ναι. Κιχ. Ξέρεις γιατί. Ωραία. Γιατί δεν μπορείς. Ωραία. Εγώ δεν αθέλες... μπορείς να μιλήσεις. Ναι. Δεν μπορείς να γιατί? Πας κόντρα. Σε ποιον? Στον κολλητό σου. Ωραία. Στον φίλο σου. Περιμένε στον εγώ. Αδερφικό εγώ σου. Λέω, εγώ. Ολυμπιακό. Εγώ λέω. Που με νύχια και με δόντια εγώ λέω. Αποδεικνύεις. Τελειώνε για να απαντήσω. Ότι είστε κολλητάρια. Ωραία. Εγώ λέω ότι είναι. Να μάθετε τα εγώ λέω ότι είναι θράσος. Και μπράβο στους καλούς φίλους Αργιανούς που είναι. Ναι. Ναι, αλλά να απαντήσω όμως. Έχουν την αρσενικότητα επάνω τους. Ποιους Αργιανούς. Και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο πέρα από την ομάδα τους. Και έχουν βγει στα ΜΜΕ. Βρέθηκαν δύο άτομα. Κίτρινα ΜΜΕ. Δύο άτομα και τρία άτομα. Μπράβο. Και κράζουν και χλεβάζουν αυτό που πρέπει. Εγώ λέω αυτό ότι που είναι. Είναι δηλωμένος Ολυμπιακός είναι... από μικρό παιδί. Είναι... Και είδατε τα αποτελέσματα εχθές. Ωραία. Αλλά μην περιμένεις καλύτερη διαιτησία. Από έχω εξουσίαση έχουμε τάσο. Όχι φίλε, γιατί. Εσύ μια χαρά διαιτησία είχες. Διαιτησία πενταρίσια είχες. Και μάλιστα και ένα πεναλτάκι που μπορούσε να το δώσει δεν το έδωσε. Αλλά εκεί ήταν όλα μια χαρά. Λέω εγώ. Είναι θράσος να μιλάτε όλοι ειδικά και πολύ περισσότερο οι αγαπητοί συμπολίτες για κολλητιλίκια με τον Ολυμπιακό όταν ήσουν από μια δεκαετία ως δεκαπενταετία κολλητή με τον Ολυμπιακό. Έτσι λέτε με δηλώσεις παραγόντος σου, έτσι πώς πήραμε το πρωτάθλημα, πάντα... με αποτελέσματα, σου είπα από το 98 μέχρι το 2010, πώς ήταν αυτό. Τελευταίο διπλό που έχεις πάρει. Γιατί μου είπες, για αυτά, αλλά δεν μου είπες για τα δικά σας. Σε ρωτάω κάτι. Ναι. Γιατί κοιτά την ομάδα σου, ας τον ΠΑΟΚ. Γιατί εσύ γιατί δεν κοιτά την ομάδα σου. Εσύ γιατί δεν κοιτά τη δικιά σου. Εγώ μιλάω για τον ανταγωνιστή μου. Λοιπόν, ναι, τι λες, ρε φίλε. Και εσύ κράζεις την ομάδα και πρέπει να απαντήσω. Δεν κατάλαβα. Ανταγωνιστή, γιατί 20, λέω, βλέπει και εσύ. 20 πόντους έχω. Γιατί εσύ όταν μιλούσε τότε ήσουν ανταγωνιστή του Ολυμπιακού από το 98 στο 10. Πάντα. Με το μυαλό σου. Πάντα. Όχι με το μυαλό μου. Πώς, με ποιον. Με τον πόλεμο και τις δηλώσεις. Ποιο πόλεμο, ρε. Με τον πόλεμο και τις δηλώσεις του Ολυμπιακού κατά του ΠΑΟΚ ζωή. Ο Ολυμπιακός είχε. Πολέμησε τον Άρη, ο Ολυμπιακός είχε τα κόζια. Είχε την ΕΠΟ δική του τη διαιτησία και την περνούσε να πούμε. Τι να πω, την περνούσε λούφα και παραλλαγή. Και τι δεν σε έκανε ο εχθρός σου. Εγώ δεν ξέρω κανέναν τον εχθρό του να μην τον κάνει κακό. Ξέρεις, γιατί. Και τι δεν το έκανε. Πω, γιατί. Και έριχνε το κολυτάρι του τον Άρη Ολυμπιακός. Για εξήγησε μας το. Για να την ακούσει να απάντηση. Μου την έχει ξαναπεί, αλλά τέλος πάντων. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός έχει μάθει. Τι έχει μάθει. Πριν καμιά 7 ετία, 8 ετία, ναι. Τέλος Δεκεμβρίου να είναι 20 πόντους πρώτος με διαφορά από τον δεύτερο. Ναι. 18, 17, 23. Σωστό αυτό. Είναι όχι πάντα, αλλά τα περισσότερα. Είναι εξασφαλισμένος. Ναι. Είναι σαν τους Τουρκαλάδες. Δηλαδή. Είναι σαν τον Ερντογκάν. Όχι. Μιλάς αυτό το όνομα. Όταν του γίνονται τα κέφια, κάνει την πάπια. Είναι Παναγίτσα. Όταν όμως διακυβεύονται τα συμφέροντά του και κουνιέται η καρέκλα του, όταν κοντεύει να χάσει τα κεκτημένα και την πρώτη θέση. Εκεί αντιδράει, σκούζει και γίνεται βρωμότουρκος. Ξέρεις τι θα πει βρωμότουρκος? Μόγκολος, αγόρι μου. Μπροστά δηλαδή στο συμφέρον του δεν χαμπαριάζει ούτε την ίδια του τη μάνα. Είναι εγώ ικανός λέω... να σφάξει την ίδια του τη μάνα ναι. Για να ικανοποιήσει. Ωραία, το εγώ του, γιατί, τον εγωισμό γιατί του, δεν... το συμφέρον του. Γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι εάν τρίτη χρονιά δεν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα ή το κύπελο είναι... και το τέλος του υποπόταμου. Εγώ λέω για τότε, δεν λέω για τώρα. Απλά τότε, και τη χρονιά να πω άντε, ναι. Που είχες τις σαρδέλες.
Γιατί δεν σε έριξε, τα κόζια είχε στη διαιτησία. Τι σα δεν έριξε. Καλά, ο Πάκ, τι είναι. Πού να ρίξει. Τον υπάλληλο δεν το ρίχνουν. Είναι δύσκολο. Αυτό. Αυτό. Σιγάρε. Ο Πάκ, ρε. Σιγάρε. Πώ ρίχνει τη φανέλα και βγαίνει η Ευρώπη. Σιγά τα ουά. Σιγά. Άλλο ειδικό βάρο. Τα ξέρουμε, εντάξει. Δεν έχει 4 υποβασμού και 50 χρόνια και επαναλαμβάνω για να το τελειώσουμε. Και να το τελειώσουμε. Τρία συνεχόμενα και για να το τελειώσουμε. Ό,τι και να πει. Ό,τι και να πει εσύ. Ό,τι και να πει εσύ. Ό,τι και να πω εγώ. Εγώ λέω να δώσουμε τα δύο μάτς. Πού να τα καθυστερήσει με το βελόνι καθυστέρηση. Φυσικά γιατί δεν ήμουν. Γιατί δεν ήμουν τσάτσος κανενός. Γι' αυτό πολεμούσα. Λέω. Λέω, ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πω εγώ, δεν θα πεις ούτε εγώ τον ΠΑΟΚ, ούτε εσύ τον Αριανό. Λέω, τα δύο μάτς, Καλαμαριά, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Άρης το χθεσινό, να τα δώσουμε σε έναν Άγγλο να τα δει και να το ρωτήσουμε, ρε φίλε, βλέπεις καμία ομάδα ματιασμένη από αυτές τις τέσσερις? Εγώ ό,τι πει θα το πιστέψω. Ό,τι πει θα το. Δεν χρειάζεται να πούμε. Σε έναν Άγγλο, σε έναν Ιαπωνέζο, ρε. Δεν χρειάζεται. Σε έναν Ιταλό. Μα το παραδεχόμαστε εμείς. Α! Το παραδεχόμαστε. Και εσύ μου δείχνει το δάχτυλο. Όχι. Γιατί μου δείχνει το δάχτυλο. Είναι προκειμένο και έχοντα την πολυτέλεια. Γιατί είμαι μεγάλη ομάδα να σου κάνω. Καζούρα. Α, καζούρα. Εγώ κάνω και τα κέφια του λαού. Ο λαό του λαού έκανα. Ο λαό και τι είπε. Και εγώ του λαού έκανα. Ρέξ του! Και εγώ του λαού έκανα. Ρέξ του! Και εγώ του λαού έκανα. Ρέξ του είπε. Του λαού έκανα τα. Και πέσατε. Δεν έβαλες λάθος σου, Γερμανέ. Δεν έβαλες πέσατε. Την Μπαμπίνη. Την Μπαμπίνη σου έπρεπε να βάλεις. Αεροπλανάκι. Μην εκεί, έχει καμιά θλάση τώρα. Εκεί, κανένα σκόρκουτ. Μην έχει κανένα σκόρκουτ, καμιά τι θλάση. Να μου κάνεις, ρε φίλε. Θα σε κράξω. Δεν έβαλες τα Μπαμπίνη χθες. Είπε ο λαός. Τα Μπαμπίνη. Είπε ο λαός. Ρέξους και πέσατε. Θα μας σηκώσουν το δάχτυλο. Εσείς. Τι να μας κάνετε, ρε φίλε. Ποιοι, ρε φίλε, και πέφτετε και Αριανοί στη λούμπα. Για να το κλείσω εδώ και να πάμε. Τάσο, να το κλείσω να πάμε και στο διάλειμμα. Και να πεις λίγο αυτό που με. Που για την Παρασκευή κάτι που έχουμε. Λέγε, λέγες. Κάτσε. Περίμενε. Να ακούσουμε. Όχι, εντάξει, να το ακούσουμε. Πες αυτό που είδες για την Παρασκευή. Να το πούμε. Ναι, και μετά. Και μετά το τελευταίο και πάμε στο διάλειμμα. Ποδαράκι έχεις ακούω το καμπυλοφάνο. Δεν ξέρω να θα σου πω. Ένα του Ρόζ είναι το ποδαράκι. Το άλλο είναι του Σάσα. Το άλλο είναι του Λάρσον το ποδαράκι. Το άλλο δεν θυμάμαι του ποδαράκι ποιανού ήταν. Όπου μου αρέσει και το ποδαράκι. Σε τρώω πατσά ποδαράκι. Ο Σάσα, ο Σάσα, ο Ρόζ. Ο Βέλετ. Ματιαγμένο και αυτό το παιδί. Ψέψα ήταν ματιαγμένο. Τέσσερα ποδαράκια έχει ο Βέλετ. Τρία και ένα τέσσερα, δύο και δύο τέσσερα, τέσσερα ποδαράκια. Έχει ο Βέλετ και ο Σάσα, ρε παιδάκια. Έχει ο Τουσουνιδάς. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ανοίξουμε γραμμές, έτσι. Έχουμε γραμμές, δεν γίνεται, παιδιά, να μην κάνουμε. Έχουμε γραμμές, αλλά sorry, παιδιά. Όποιος θέλει μπορεί να κλείσει. Πες γιατί και εγώ. Την Παρασκευή θα έχει καλεσμένο έκπληξη. Εδώ πες, τι θα πει καλεσμένο έκπληξη. Εντάξει, θα είναι ο Κωστής Ραπτόπουλος εδώ. Στο στούντιο μιλάμε, όχι τηλεφωνικά. Ναι, όχι τηλεφωνικά, στο στούντιο. Θα είναι εδώ. Δεν βλέπω να φεύγουμε. Θα γίνει κανονική μαρμίτα. Θα είμαι εγώ, θα είναι ο Ντρούλινγκ και ο Κωστής ο Ραπτόπουλος. Παρασκευή. Τώρα ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη έκπληξη. Έκπληξη μπορεί κάτι καλά. Ακούγεται, δεν θα πούμε για όνομα. Μπορεί. Ακούγεται για όνομα έκπληξη. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα. Μην φανταστείτε ότι θα είναι αυτό που φαντάζεστε το όνομα έκπληξη, αν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ξανά στο σταθμό εδώ πέρα μετά από κάποιες κακοπροαίρετες ενέργειες που έγιναν. Ωραία. Είπαμε. Τα. Κωστή Ραπτόπουλο είπαμε την Παρασκευή, έτσι. Τα είπαμε για καλό, δεν τα κατάλαβε κάποιο. Όταν μιλάμε για καλό τους, δεν το καταλαβαίνουν δυστυχώς. Πραγματικά και είμαι αρκετά στεναχωρημένος. Γιατί όταν θες να προστατεύσεις έναν άνθρωπο και δεν το καταλαβαίνει, εγώ στεναχωρούμαι δύο φορές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πούμε. Έτσι, μην ξεχνάτε, άρα λέμε Παρασκευή, 9 η ώρα. Εδώ η Μαρμίτα φιλοξενεί τον Κωστή Ραπτόπουλο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε και τις γραμμές. Το 23-12-87-38 για θα είναι δικό σας. Εντάξει. Okay. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγκας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Συντροφιά παρέτσα μέχρι και τις 11. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 23-10-287-38. Μπορείτε να επικοινωνείτε σε ένα λεπτό από τώρα. Κοντά μας είναι και το στέκι του Κωστή. Άλλη μια εβδομάδα.
σε το πωλείο σούβλες και σκάλες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, με μοναδικές γεύσεις σε κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ό,τι άλλο επιθυμείτε σε κρεατικό αλφα ποιότητος. Ανδρέα Παπανδρέου 113 το στέκι του Κωστή, τηλέφωνο 2310-620-727 στην υπέροχη Νεάπολη μας. Επαναλαμβάνω, για delivery τηλεφωνείτε 2310-620-727 τώρα να καραγουστάρετε μοναδικές γεύσεις από το στέκι του Κωστή. Όχι τώρα, ψέματα. Δευτέρα είπαμε έχουμε ρεπό στην Ανδρέα Παπανδρέου 113. Από αύριο λοιπόν, 2310-620-727. Πάμε στις γραμμές. Πάμε να ακούσουμε τους φίλους. Επαναλαμβάνω, την Παρασκευή έτσι δεν χάνεται η εκπομπή. Ναι, πες το. Ναι. Στο στούντιο εδώ πέρα, στο στούντιο του Λίμπερο 107,4, Κωστής Ραπτόπουλος θα συναντήσει Τάσο Τρέγια και Ζάχο Τρολικρυμό. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. 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 Γεια σου, Παπαμπρίζα. Τρέχουμε. Τι λέει. Τρέχουμε. Κλάιν Μάια την Παρασκευή, σιγά τα μούτρα που θα φέρετε, ρε. Το πιο μεγάλο ψεύτη της πόλης. Και το, να μην πω και τι άλλο μαζί. Εντάξει. Ναι, αλλά. Κολυταράκι σου είναι. Τι είναι. Βγαίνει εκπομπές. Κολυτάρι σου ήταν κάποτε. Και όλοι βγαίνανε. Και εμείς σαν ακροατές ξεκινήσαμε. Άκου να δεις. Γεννηθήκαμε στην ίδια περιοχή πρώτον. Δεν είναι κακό. Δεύτερον, προσπαθούσα να του βάλω μυαλό. Αλλά όταν προσπαθείς να βάλεις κενό αέρος αέρα, δεν γίνεται. Δύσκολο, πού να βάλει μυαλό. Για να βάλει μυαλό σε κάποιον. Εγώ έβγαινα, το ξεφτέλιζα και σε ένα λεπτό έλεγε πάλι τα ίδια. Βαρέθηκα, δεν έκανα τώρα το χαβαλέ. Κάτι θα πω και δεν ξαναμιλήσω. Για να βάλεις μυαλό σε κάποιον, πρέπει να υπάρχει μυαλό μέσα του. Αυτό ακριβώς. Όταν έχει ακατοίκητο. Ο άλλος το κάνει επίτηδες. Οπότε, ό,τι και να του κάνεις, ρίχνεις νερό στο μυαλό. Πάμε παρακάτω, έχει 10 γραμμές. Χαμός γίνεται. Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για τον αγαπημένο μου τον Ζάχο. Ακούω. Δεν Ζάχο. Ναι. Με έτσι, λένε ρίζο, κόπο θέλω τα γυρίσω. Εγώ δεν νομίζω. Γιατί μας παρουσιάζεις τώρα, ρε φίλε, την εμφάνιση και μας λες εμείς κάναμε εμφάνιση και δεν κάναμε και εσείς. Είπα κανένα ψέμα. Άμα ήταν με τις εμφανίσεις, όχι, δεν είπα στο σεβαγόρι μου, αλλά αν ήταν με τις εμφανίσεις και εσείς δεν έπρεπε να νικήσετε τώρα με εμάς. Για ποιο μάτς λες, για το Χαριλάο. Ναι, δεν έπρεπε να νικήσεις. Άμα ήταν με τις εμφανίσεις, θα έπρεπε να σε είχα κι εγώ 0-2-0-3 στο 20, αλλά το έκανα να χαθεί. Γιατί ρε φίλε, δηλαδή εσύ απαγορεύει. Γιατί το λες τότε για τον Ολυμπιακό. Όχι, γιατί εγώ όταν μιλάω για εμφάνιση, λέω για προσπάθεια. Λέω για τρέξιμο, λέω για ευκαιρίες. Άμα δεν το είδες, εντάξει. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Βέβαια. Βασικά δεν το είδα το μάτι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν το είδα, δεν το είδα. Να σου πω ότι ο Άρης έχει 2 τραυματίες από το μάτι και 4 κίτρινες κάρτες. Αν αυτό είναι φιλικό, εντάξει, να πω ρε φίλε. Είναι φιλικό. Δεν είπα εγώ ότι είναι φιλικό, ρε. Εγώ δεν σου ανέφερα κάτι για φιλικό. Εγώ σου λέω ότι βγαίνεις και λες ότι επειδή εμείς κάναμε ευκαιρίες. Σημαίνει ότι μπορούσαμε και πήγε να το πάρουμε. Θέλουν, δεν κάνατε ή οτιδήποτε. Δεν παίζει ρόλο όμως αυτό το σωματοδοτικό. Εντάξει, να σου δώσω ένα δίκιο, κάποιο δίκιο σε αυτό που λες, αλλά θέλουν οι συνοπαδοί σου να περάσουν ότι ήταν ένα μάτσερ, παιδί μου, φιλικό. Αλλά, δεν με ενδιαφέρει, βέβαια. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς εσάς δεν σας ενδιαφέρε πρώτο αγώνα, γιατί εσείς θέλατε έτσι κι αλλιώς να χάσετε καθομολογία. Κώστα. Δεν ήθελα να καταλάβω αυτό το άρεσμα. Γιατί λέει ο Ζάκο, θέλανε οι συνοπαδοί μας να. Το περάσουμε ότι είναι φιλικό. Αν μπει στα κίτρινα site, να δει πόσοι Αργιανοί λένε ότι ήταν φιλικό. Τι είπαν τώρα, τρία άτομα. Τρία άτομα. Πόσοι. Για μπε να δει λίγο. Και ένα άλλο ήθελα να δει. Πολύ κόσμο έχουμε, εντάξει. Το άμα κάνουμε για το διαδίκτυο, έλα πέρα λέγε ρε Κώστα. Που μπορεί ο καθένα να γράφει. Που παίξατε στον παράζα αυτό του Βόλου. Είπε ότι κάτσαμε, χάσαμε. Μάλλον όχι, χάσαμε πολύ εύκολα στο δεύτερο γύρο. Ναι. Στον πρώτο γύρο τι κάναμε. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. 2-0. Ωραία. Γι' αυτό γιατί δεν το λες. Τι να πω, ρε φίλε, διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Όχι, σε δύο μάτς. Ναι, σε δύο μάτς. Το ένα που έπρεπε να κερδίσω το κέρδισα. Αυτό θέλω να σου πω. Εκεί, εκεί είχε κίνητρο. Διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω, αυτό το πρωτάθλημα το 79-80 το διεκδίκησαν 5 ομάδες μέχρι 4-5 αγωνιστικές πριν τελειώσει το μάτ. Το πρωτάθλημα. Ναι, δηλαδή, δεν είναι ψέματα αυτό. Δεν είναι ψέματα. Ναι, να σε πω και κάτι άλλο. Τελευταία αγωνιστική, τελευταία για να το ολοκληρώσω, τελευταία αγωνιστική όταν πήγες στο Καραϊσκάκι ήσουν αδιάφορος. Δεν διεκδικούσες σου. Έτσι. Ωραία. Και κάτσα και έχασα με τη λογική σου. Δεν ξέρω εγώ. Ολοκλήρωσε Κωνσταντίνο. Εγώ Κώστα δεν ξέρω αν έκατσε να χάσεις. Ξέρω ότι η μπάλα, επειδή το θυμάμαι, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε. Στο πρώτο γκολ του Γαλάκου χτυπάει. Στο δοκάρι ανεβαίνει 10 μέτρα, κατεβαίνει και μπαίνει γκολ. Δεν την ακουμπάει κανείς. Κωνσταντίνο, έτσι. Αυτό θυμίζει λίγο από Κατοβίτσε, ξέρεις. Ναι, άμα θυμίζει από Κατοβίτσε, εντάξει.
Το έχεις, όχι Κατοβίτση, συγγνώμη, εκεί που είχατε παίξει η Γκοσλαβία τον γκολ του, ναι, που έβαλε ο Νάτο Γκαρσία. Κοπρίβνητσα, ναι. Κοπρίβνητσα, μπράβο. Ναι, ναι. Άρα αυτό έχει γίνει και σε σένα. Εκεί έβαλε αυτόν τον γκολ ο παίκτης μου. Εγώ λέω ότι δεν την ακούμπησε κανένα στην μπάλα. Θέλω να πω και κάτι που είπες για το... Για τις νίκες και αυτά, σου έχω πει και άλλη φορά, δεν ξέρω αν το έλεξες. Ότι τις περισσότερες νίκες επί του Ολυμπιακού τις έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, έγινε Κώστα, να είσαι καλά. Το τεκάρατε. Δεν, δεν το τεκάρα, σε πιστεύω. Μα σε πιστεύω, δεν λέω ότι λέξε. Πάμε, πάμε, δεν λέω ότι λέξε. Να είσαι καλά. Θα καταλάβεις λίγο ότι σήμερα είναι ειδική ημέρα. Βέβαια, Ζάχο, να μην μένεις στο τι έκανε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά, το 1980. Να μένεις ότι έγινε στο ημίχρονο. Όχι, αυτό δεν σε νοιάζει. Αν έγινε που δεν έγινε κάτι. Εσένα αυτό δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει αυτό. Αν έγινε κάτι. Νοιάζει. Όχι εμένα. Έχει την ευκαιρία να πάρει το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ήσουν ένα λιοντάρι, τον ξέσκισε στον Ολυμπιακό στο πρώτο. Και στο δεύτερο ήσουν ένα νιαουνιάου γατάκι. Πάμε, έλα φίλε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Γιώργο Πάκο, Ολλανδία. Γεια σου Γιώργη. Γεια σου Γιώργο. Κάτσε λίγο. Οκ, έλα πάμε, σε ακούμε. Δύο ερωτήματα, όχι μάλλον δύο απαντήσεις σε κάποια σχόλια του Ζάχου. Σε ακούμε. Ζάχου, είναι πολύ απλές οι απαντήσεις σε δύο υποθέσεις εργασίας που έκανες. Για να ακούσω. Η μία είναι ότι δεν έχει κάνει κανένας περισσότερες ευκαιρίες μες στον Ολυμπιακό από όλους τους τρεις. Είναι φυσικό και επόμενο ρε Ζάχου. Για όταν είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Α, φιλικό. Ο αντίπαλος αντιμετωπίζει με τέτοια χαλαρότητα που μπορούσε να κάνεις όχι 10, 20 τελικές ευκαιρίες. Εντάξει, δηλαδή και εγώ αν πήγαινα να μαζευόμασταν μια παρέα 10 με κυλίτσες και με μπύρες και αυτά και ήξεραν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ότι θα κάνουν το χαβαλέ τους, έτσι, φυσικά και εγώ θα έκανα τελικές ευκαιρίες. Αυτό αποδεικνύει την ελαφρότητα με την οποία σε έπαιζε ο Ολυμπιακός. Το κατάλαβες? Αυτή είναι η απάντησή μου. Εσύ πιστεύεις ότι αν αυτό το παιχνίδι ήταν Ολυμπιακός Άρης και ο Άρης ήταν 3 βαθμούς πίσω ή 3 βαθμούς μπροστά τον Ολυμπιακό, θα έχεις 10 τελικές? Όχι, απάντησέ μου αν θέλεις να πω αυτό. Και εσύ υπόθεση έργασε γκολ, μπορεί να είχα και περισσότερες. Μπορεί να είχα και 12. Εντάξει, εγώ όμως απάντησα με ένα επιχείρημα το οποίο είναι λογικό. Δεν μου απάντησες τι θα έλεγες. Αποδεικνύει την ελαφρότητα που είναι. Αποδεικνύει την ελαφρότητα του Ολυμπιακού το πώς αντιμετώπισε. Όχι, γιατί ήταν πολύ σίγουρος. Αυτό είναι από τη μεριά σας. Να σας πω κάτι. Να κάνουμε διάλογο. Ο φιλοξενούμενος που θα έρθει την Παρασκευή είπε δύο σκόρ έπαιξε φίλοι. 4-2 ή 5-2. Θα βάλουν και λίγα οι άλλοι για να αποδειχτεί. Ότι και καλά παίξαμε, θα γίνει τώρα Πέμπουλο. Έτσι είπε. Να μας δείξει το τέτοιο. Να μας δείξει το τέτοιο. Να δείξει και καλά ότι ήταν ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, δεν τρώμε. Ούτε χαρτό δεν τρώμε. Το δεύτερο. Εμείς το δώσαμε 4-2 ρε φίλε. Γιώργο. Εμείς το δώσαμε στην εκπομπή της Παναγιώτης. Γιώργο, δεν μου είπες όμως, εντάξει αυτό είναι. Εγώ λέω ότι ο Άρης έκανε αυτές τις ευκαιρίες γιατί έχει μια πολύ καλή ομάδα. Που δεν έχει, όπως ούτε και ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός, δεν έχει τόσο τεράστια διαφορά από τον Άρη. Έχει διαφορά, αλλά όχι όσο νομίζετε. Αυτό λέω εγώ. Εσύ πιστεύω ότι θέλεις. Εσύ πιστεύω ότι θέλεις. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ναι. Και εσύ πιστεύω ότι θέλεις. Εγώ σου απαντώ τη δικιά μου εκδοχή. Θέλω, για να ακούνε κάποιοι άλλοι. Για να ακούνε κάποιοι άλλοι εκτός της προπαγάνδας σας και τη προπαγάνδας. Δεν μου απάντησες όμως αν έτρωγε ο Άρης τον γκολ που έβαλες εσύ πέρσι, τι θα έλεγες. Τι αν έτρωγε ο Γκάλης το... Όχι ο Γκάλης, ο Άρης. Αν έτρωγε ο Άρης λέω, έσκασε όλο στο γέλιο. Αν έτρωγε ο Άρης το γκολ που βάλες πέρσι στο Καραϊσκάκι, τι θα έλεγες? Τι θα έλεγα δηλαδή. Πες μου τι θα έλεγες, αυτό το γκολ που έβαλες. Αν ήταν αυτή η μοναδική ευκαιρία του αγώνα, δεν θα έλεγα τίποτα. Ακριβώς, γιατί έκανες και μια ευκαιρία. Γιώργο, να είσαι καλά. Λοιπόν, δεύτερο μου, δεν αφήνεις το δεύτερο περιστατικό. Γιώργο, δεύτερο είναι, μισό λεπτό ρε Σιτάσο, μισό λεπτό. Το δεύτερο είναι ότι λέει για αδικία με το Ολυμπιακό και θα κάνω rotation. Αφού και μέσα του είπα αδικήσε, γιατί δεν κάνεις rotation σε μάτρε τη Ζάχο. Σωστό αυτό. Μέσα του είπα δεν αδικήσε τόσα χρόνια. Στα πριν δεν σε αυτό την πειρά που μου ένα το άλλο. Γιατί δεν κάνεις rotation. Δεν θέλω να κάνω μέσα ένα rotation ρε φίλε. Α, έτσι. Επίσης είπα θα κάνω rotation. Έπαιξα 5 μάτς 11 μέρες. Όταν έπαιξα στην Τούμπα έπαιξα. Ναι, μα το επιχείρημα είπαν ότι αδικήσε. Σου απαντάω Γιώργο, προφανώς δεν σε καλύπτει.
Το μάτς με τον Ολυμπιακό ήταν το 5ο σε 13 μέρες. Όταν έπαιξα στην Τούμπα ήταν το 5ο σε 13 μέρες και δεν το θυμάμαι. Ήταν το 4ο και τι έγινε για σιγά, δεν αδικήσαμε στην Τούμπα. Δεν ήταν καθόλου. Τώρα νωρίς τον αυτός, αφού δεν αδικήσαμε στην Τούμπα, τι κάθεται. Τι κάθεται και φωνάζεται για το σίδερο. Να είσαι καλά Γιώργη, θα το πούμε και άλλο. Συγγνώμη λίγο, με συγχωρείτε. Παιδιά λίγο πιο τέτοια, εντάξει, εγώ δεν έχω. Γιατί σήμερα γίνεται ο χάμος. Αλλά Ζάχο, μια ερώτηση πριν πάρουμε τον επόμενο. Ναι, το... Αν κληρωθεί τώρα Ολυμπιακός Άρης στο κύπελλο. Ωραία, ναι, πες μου. Να σας δώσω τα δύο μάτς που θα παίξετε. Θα τον αφήσετε έξω το Σάσα. Μια χαρά θα τον αφήσουμε, θα σου πω. Να αφήσετε έξω το Σάσα. Με τη δική σας λογική, τη δική σας, έτσι που σκέφτεστε εσείς, θα τους αποκλείσουμε σίγουρα. Γιατί το ίδιο κάνατε εσείς. Σίγουρα θα τους αποκλείσουμε. Εμείς το πήραμε στο κύπελλο. Ναι, δεν λέω τώρα. Και μέσα το 2001 το πήραμε. Λέω ότι. Ακριβώς. Μα το ίδιο λέμε. Το πήρε μέσα στο σπίτι του. Και πώς το πήρε, ακριβώς. Το πήρα. Ακριβώς. Με 15 τόνους απίδια. Κατάλαβες. Άρα μπράβο. Και δύο γκολ offside. Και ένα γκολ offside. Βάλε και εσύ τέσσερα και εσύ είναι και το γκολ offside. Και να πετάει ο άλλος και να βάζει. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Και να πετάει την μπάλα στο Δασάκι. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τέσσερα ποδάρακια έχουν τα νένα. Δύο και ένα τέσσερα. Δεν σα ακούω, κύριε. Δεν κατάλαβε εσύ, ναι. Τέσσερα ποδάρακια. Τραγουδά, κάτσε ακούσε που είσαι. Συγγνώμη. Δεν έχουν δύσκολη εβδομάδα για τον κύριο Ντρούλινγκ. Έχουν τα παπάκια. Λοιπόν, κύριε Ντρούλινγκ, για πείτε μας πότε γίνεται η κλήρωση. Τρία και ένα, τέσσερα. Δύο και δύο, τέσσερα. Καλά, και μετά θα ακόμα τέσσερα πολλά. Την Πέμπτη γίνεται η κλήρωση, 23 του μηνός. Λοιπόν, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, θα μιλήσουμε. Έχουμε μέρες μέχρι την Παρασκευή. Θα σου πω δύο πράγματα. Παρασκευή θα γίνει. Για πέρα. Εκεί δεν παίρνω, δεν παίρνω να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μία πόλη έχουμε, τάσου γράφει. Ναι. Μία πόλη, δεν θα ακούσω, θα ακούσω, αλλά δεν θα μιλήσω. Λοιπόν, άκου να σου πω. Πάμε. Ποτέ ξανά πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Καλή κλήρωση με τον Ολυμπιακό, θα ήθελα τώρα. Τον Άρη. Αυτό που είπα. Ναι, αυτό. Ωραία. Πιθανή είναι. Μία κλήρωση, μία στις 8 έχουμε. Μία στις 7 μάλλον. Ναι, 14% να πέσουμε με τον Ολυμπιακό. Είναι μία πιθανή. Να σε καλά. Πιστεύω να τα πάμε κι εμείς τόσο καλά όσο τα πηγαίνετε εσείς στο κύπελο όταν περνούσε από την Τούμπα αέρας ο Ολυμπιακός. Πολύ ελαστικά. Ελαστικό ήταν σήμερα. Ποιος? Ο κύριος. Ναι, εντάξει, είναι παρενέργεια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Ρε Ζάχο, να σου πω κάτι, ρε Ζάχο, είσαι μεγάλος Άγιος. Δηλαδή στο Λίμπερο Παοκτζή κανάλι είσαι Άγιος, είσαι ο μόνο Αριανός. Και αυτό σου βγάζει το καπέλο, ρε φίλε. Με όλους τους Παοκτζίδες. Όχι Άγιος, ρε φίλε. Είναι Άγιος ο Θεός. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Πάμε. Θέλω να πω κάτι, ρε Ζάχο, θα σου πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, και ο Τάσος είναι, και ο Τάσος είναι εδώ. Έλα. Με ναι, ρε, είσαι παοκτζής, δεν ξέρουμε ποιος είσαι, ρε Τάσο τώρα. Δεν να μιλήσουμε λίγο με τον Σάκο. Όχι, εγώ το είπα. Δεν μίλησα, ρε. Δεν μίλησε. Εγώ είπα, λέω είναι και ο Τάσο εδώ, μην τον. Εντάξει, παιδί, θέλω να μιλήσει με εσένα. Έλα. Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, Ζάχο, να σου πω κάτι τώρα. Με το Χριστάρα, λοιπόν, αυτό ο γέρος, ο παλικάρης, δηλαδή ο παοκτζής. Από το Μόναχο, λε. Κάνει κολοτούμα μέσα σε τούμπα, θέλει τον Άρη, δηλαδή μας λέει χωριό. Λοιπόν, εγώ έχουμε ένα μήνυμα για το Χριστάρα, να πούμε, να ακούσει καλά. Χρυσάρα, δεν σε θέλω κάθε μέρα, δεν σε θέλω κάθε εβδομάδα, σε θέλω κάθε δευτερόλεπτο μέσα στη τούμπα, για να μην κάνεις την κολοτούμπα, αλλά την κολοτρύπα το κάτω. Κούστε εκεί, Χρυσάρα, το κολοτρύπα να κάνεις μέσα στη τούμπα. Και δεν σου βάλω τέσσερα, θα σου λίγο... βάλω πέντε την άλλη φορά, ωραία. Για να καταλάβεις. Ωραία. Λοιπόν, λίγο, σε εντάξει. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Ωραία. Σ' ακούω, αλλά λίγο τις εκφράσεις σου λίγο, άστο, δεν χρειάζεται. Ο Χρήστος είναι εντάξει, πιστεύω λέει και κάποια πράγματα, αλλά με τον ίδιο από τον... Λέει και κάποια πράγματα, έτσι είναι άλλο είδος εκπομπής εκείνος. Έλα, πάμε. Εγώ θέλω να το ρωτήσω να πούμε. Λοιπόν, ο Σταλίδης, δηλαδή, με τα τρίτα ξαδέρφια, με τα τρίτα ξαδέρφια σε Ξάντη, δηλαδή, εσείς έχετε έρωτα μαζί, δηλαδή, δεν ξέρω, φίλε, θα δούμε σε Ξάντη τι θα γίνει. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι, ρε μεγάλε. Εσύ ξέρεις αν απαγορεύεται ο τρίτος ξάδερφος να πάρει μία έκταση τουριστικών επιχειρήσεων από μία άλλη ομάδα? Εγώ δεν είπα όχι, ρε φίλε. Εγώ θέλω να ξέρω αν είναι η άμα δεν είπες όχι, γιατί ρωτάς, ρε μεγάλε. Να έχετε έρωτα. Εγώ σε ρωτάω κάτι άλλο. Βρε, άλλο σου λέω εγώ. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα να γίνει. Δηλαδή, εγώ θέλω να ξέρω. Ρε μάγκα, εγώ θέλω να ξέρω να πούμε. Χάθηκε όλη η Μακεδονία να πάτε στη Ξάντη να πούμε, να κάνετε έρωτα με τρίτα ξαδερφία. Ρε φίλε, ο άνθρωπος θα τον πεις εσύ
πού θα επενδύσει τα χρήματά του. Δηλαδή, θα πείτε και στους επιχειρηματίες που θα πάνε να επενδύσουν. Όχι, βέβαια. Στην ΕΕΑ να πει. Εμείς δεν έχουμε κανένα. Τι είναι, Ρετάσο, ρε φίλε. Είπες για το χοντρό για την Nova Channel. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να σου πω λίγο κάτι. Ο πρόεδρός σου μένει μόνιμα στην Αθήνα και φέρνει συνέχεια βόλτες να πούμε στο Καραϊσκάκι και όταν παίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Κοίτα τα χάλια τα δικά σου πρώτα τώρα και μετά μιλά για τους άλλους, ρε φίλε. Πλάκα μας κάνεις. Δηλαδή λίγο ντροπή δεν έχεις επάνω σου. Να σου πω κάτι. Εγώ ρε ανήκα στην ομάδα μου πρόεδρο γάβρο δηλωμένο. Θα ντρεπόμουν να πατήσω στο γήπεδο, ρε. Θα ντρεπόμουν να κοιτάξω στον οπαδό μου στα μάτια, ρε. Με κατάλαβες. Έρχεται ο Τσίπρας εκεί να πούμε, σας δίνει χρήμα το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρας. Ποιος Τσίπρας, ρε φίλε. Καλύτερα να βάλει το Τσίπρας. Ναι, η πλάκα ξέρεις ποια είναι, ρε φίλε. Η πλάκα με σένα ξέρεις ποια είναι. Μ' ακούς λίγο, ρε. Η πλάκα με σένα ξέρεις ποια είναι. Εσένα και ο Τσίπρας να έρθει. Και ο Τσίπρας να έρθει. Και ο Μητσοτάκης να έρθει. Και ο Ζήγδης να έρθει. Στην αφάνεια σας έχουν όλοι. Ποτέ δεν με κατάλαβες. Με κατάλαβες. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε. Όχι, περίμενε λίγο. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε έρωτα με τρίτα ξαδέρφια σε Ξάντη. Πώς δεν έχετε έρωτα, φίλε. Αυτά την Πέμπτη. Στην Πέμπτη στην ΕΕ. Εσείς έχετε έρωτα στην Τρούμπαν, αδερφέ. Κύπριος είσαι, έτσι, για να καταλάβω. Εκεί έχετε έρωτα. Όχι, Τάσο, πέρα λιγότερα να σου πω κάτι. Ναι. Αυτός είναι ο Χρυσάρας που κάνει την κολοτούμα μέσα στη τούμπα. Για το Χρήστο λέει, που παίρνει στο Ζαγόρα, από το Μόναχο. Τι προφανώς. Με νοιάζει εμένα. Όχι, okay, φίλε μου, να είσαι καλά. Άντε, να είσαι καλά, άντε τα ρεάλια, τα σελένια μου, να είσαι διπλά. Να είσαι καλά, να σε καλά, λοιπόν. Όλα τους πειράζουν, ρε, πού θα πάει. Έλα, πάμε, γίνεται πανικός. Ξέρω, στέλνουν εδώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Το όνομά σας αν θέλετε. Χρήστος από το Μόναχο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πω ρε. Τι έκπληξη είναι αυτή, ρε. Πώς λέγεται, ξερή. Παπάς με παπά, παπ, ξερή. Έλα. Χρήστο, γιατί σε κράζει αυτός, ρε. Γιατί με κολοτούμπασα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Για να ακούσουμε το Χρήστο. Εμπεριστατωμένο. Ζάχο, άκουμε λίγο πώς έδεικα. Για να σε ακούσω. Σήμερα εδώ από το Μόναχο κάποιοι επιχειρηματίες εδώ που έχουν μια στο κολυμπητήριο εδώ της Μπάιερ Μονάχου θέλουν να καλέσουν τον αμυντικό σας. Έκανε ωραίες βουτιές, λέει, στο Καραϊσκάκι. Εκείνος ο, πώς λέγεται, ο Δελιζής, λέγεται το παλικάρι. Ναι. Καλές βουτιές, έκανε ωραίες βουτιές εκεί μακροβούτια στο γήπεδο και μάλλον λέει θα πάρει χρυσό μετάλλιο να πάει στην κολύμβηση. Δεν ξέρω, το ρώτησα και στον Τάσο. Ο δικός σου στο 1-1 ο Ίγκαρσον που κάνει γονιπετής, πέφτει στα γόνατα. Τι κάνει εκεί, μπορείς να με εξηγήσεις. Γιατί αποπροσανατολίζει τον κόσμο. Σε ρωτάω κάτι, πρώτα απάντησε γι' αυτό. Εγώ απάντησα, δεν το άκουσες. Τι είπα. Μία φορά έκανε και σωστά έκανε. Και σωστά έκανε γιατί κάλυψε την αριστερή γωνία του Έμαν. Γιατί μπήκε γκολ. Δεν μπήκε γκολ. Εγώ λέω σε αυτό που απέκρισε ο Έμαν στο 46. Εγώ εφόσον απάντησα, πες με. Φυσικά στο 46, μια χαρά, πολύ ωραίο σουτ. Γιατί όλες οι αποκλήσεις πάνω το ριμπάου το έπαιρνε ο Ολυμπιακός και έβαζε. Ναι, τι να κάνουμε. Ναι. Αυτές τις βουτιές δεν τις έκανε μέσα στο Χαριλάου με τον ΠΑΟΚ, αλλά μόνο με τον Ολυμπιακό. Ο Έμα δεν έπαιζε στο Χαριλάου, ο Κουέστα έπαιζε στο Χαριλάου με τον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιζε ο Έμα. Ο Κουέστα έπαιζε. Μάλιστα. Δηλαδή το παιχνίδι αυτό που είδαμε από χτες δεν ήταν φιλικό, ήταν δηλαδή full power. Εγώ, ναι, άμα είδες εσύ φιλικό, εγώ νομίζω είπα κάποια πράγματα. Αν είδες φιλικό, δεν μπορώ να σου αλλάξω. Άκουσε, εφόσον νομίζω ότι είναι φιλικό, θα φάμε και αύριο, να είσαι σίγουρος. Θα το φάμε το φαΐ μας αύριο. Εγώ επαναλαμβάνω, να δείξουμε σε έναν όποιον θέλεις εσύ στη Γερμανία, δεν ζεις. Να πάρουμε το Καλαμαριά Άρης και το Ολυμπιακός Άρης, το Καλαμαριά πάω, συγγνώμη, και το Ολυμπιακός Άρης, να του δώσουμε του φίλου του Γερμανού και να του πούμε κάποια από αυτά τα μάτια είναι φιλικό. Ποιο λες να είναι, ρε φίλε. Για να δούμε τι θα μας πει. Γιατί να μην έχω κολλήσει, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην κολλήσω. Κοίταξε, είναι λογικό, ρε Χρήστο. Γιατί να μην κολλήσω. Δηλαδή, τα δικά μα και τα δικά του δικά μα. Δεν το κατάλαβα. Έδωσε διαταγή ο λαό εκεί. Ρίξτε.
Ρέξτε τους! Ήταν φιλικό! Ρέξτε τους! Και εσύ που κάνεις φιλικά! Και να σου πω και κάτι. Εσύ δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, γιατί μια δωδεκαετία είχες. Εσύ περίμενες εκείνη τη χρονιά να σε βοηθήσει ο ΠΑΟΚ και εσύ περιμένεις από τον Άρη. Όχι. Τότε γιατί μιλάς. Και τι περιμένεις από τον Άρη. Η ομάδα που παίζει με τον Ολυμπιακό. Και τι να περιμένεις. Να γκελάρει ο Ολυμπιακός. Όχι από τον Άρη. Εσύ εφόσον δεν βοήθησε, δεν σε βοήθησε. Από τον Άρη δεν περίμενα. Το έχω πει από τότε που επανήλθατε από τη Β' Εθνική. Εντάξει. Το έχω πει. Και έχω δικαιωθεί γιατί 4 στα 4 έχει ο Ολυμπιακός. 12 βαθμούς έχετε δώσει σε 2 χρόνια Ολυμπιακό. Έχει το απόλυτο των εικών και το απόλυτο των ητών. Ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη, θα καθόμαστε να χάσουμε για να έχετε εσείς το απόλυτο μαζί. Όχι, άμα σας πειράζει εσάς που τρώτε την καρινάρα. Την καρινάρα από το Γαύρο. Μια χαρά. Από το δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν έβλεπα από το 98 μέχρι το 10 δεν έβλεπα να σε πειράζει ο δυνάστης. Ο δυνάστης δεν σε πειράζει. Φρέσκα κουλούρια λέω. Τώρα βρήκαν τα χρήματα, τώρα μια χαρά είναι. Μια χαρά, δεν μετράει. Ούτε αυτό μετράει. Είναι παλιό. Είναι παλιό. Δεν έγινε πόλεμο. Έλα, λέγε Χρήστο. Εντάξει, λίγο αφού έχουμε μαλώνουμε. Τι να κάνουμε. Έλα. Καλά, εμείς τι κάνουμε εδώ, φίλε. Άμα μιλάτε εσείς μόνο. Τι είναι να κάνουμε. Την καρέκλα της και τα φτιάχνουμε. Τάσο, αγόρι μου, Χρυσό, άκουμε λίγο. Έλα, κλείσε με αυτό όμως, έλα. Ό,τι και να κάνουν οι Αριανοί και να, και να κάθονται να χάνουν από τον Ολυμπιακό, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, στο φινάλι, στο τέλος, στο τέλος, το φωτάσμα το πάρω εγώ και θα κοιτάνε πάλι. Τι φωνάζεις τότε, τι φωνάζεις. Πικραμένοι, θα κοιτάνε, θα κλείνουν τα παράθυρα πάλι. Τι φωνάζεις. Μα τι φωνάζεις τότε, ρε φίλε. Αν θα το πάρεις εσύ σίγουρος, τι φωνάζεις τότε. Τι φωνάζεις, μιλάει. Το παλικάρι από την Κύπρο. Πρόσεξε. Το παλικάρι από την Κύπρο. Άμα θέλει να παίζει κάθε μέρα μαζί μου, εγώ είμαι διατεθειμένος. Ωραία. Θα τρώει πεντάμπαλα και τετράμπαλα και να γουστάρει άμα θέλει. Α, λέω κι εγώ. Εγώ λέω Χρήστο, ακούς. Εγώ λέω την Πέμπτη που, όχι το μάτσο με τη Λαμία, έχεις μάχη την Πέμπτη. Να πας εκεί με όλα τα όπλα στη φαρέτρα γιατί έχεις μάχη την Πέμπτη. Εντάξει. Μάχη έχεις, την ΕΕΑ, μάχη έχεις. Ο ΠΑΟΚ είναι αθώος, φίλε μου. Ναι, ναι, τι είναι. Άμα είναι αυτός να το αποδείξει, έχεις μία μάχη. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος. Έχεις μία μάχη να πας, να παλέψεις. Πέμπτη πρωί είναι, εντάξει. Οκ. Δεν θα περιμένω τίποτα, ρε φίλε. Σου λέω ότι έχεις μάχη, είναι ψέματα. Έχουν και περπατάν. Είναι ψέματα αυτό που σου λέω. Και ένα τέσσερα. Τότε. Και δύο τέσσερα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Άμα είσαι αθώος να μην τιμωρηθείς. Γιατί εγώ θα πω τα νόμιμα. Αυτό που είπε και ο Τάσος. Τα νόμιμα. Ό,τι λέει ο νόμος. Ήδη έχει αθωωθεί ο Πάο. Ναι, σίγουρα. Και η Ξάνθη έχει αθωωθεί. Στα Ξάνθη είναι σίγουρο ότι έχει αθωωθεί. Η Ξάνθη θα τιμωρηθεί με ένα μικρό χρηματικό πρόστιμο. Ναι, ναι. Εγώ λέω μπορεί να τη δώσουν και κάνα πριν. Και θα τελειώσει η μπουγάδα. Για να δούμε. Και θα βράσετε εσείς και οι συνέτεροι σας. Πιθανόν. Οι απόγονοι της Τρούμπας. Εξιδίων τα αλότρια κρίνεις, έτσι. Δεν με αφήνει όμως να ρητορεύσω. Τι να κάνει. Δεν με αφήνει να ρητορεύσω. Έλα, άσου. Ρήτορ. Θα βράσετε άλλη μία φορά στο ζουμί σας εσείς. Και οι πολύ καλοί σας φίλοι που έχετε αποκτήσει ιδιαίτερη σχέση δίνοντας 4 νίκες σε 4 άτομα ανά τη επιστροφή σας από τις Β' Εθνικές από τα Κουτσαχώρια. Μα πρέπει 5 χρόνια να σταθεροποιηθούμε πρώτα, Τάσο μου. Να σταθεροποιηθούμε, Τάσο μου. Πώς θα γίνει, είμαστε ανίσχυροι, Τάσο μου. Να σταθεροποιηθούμε, Τάσο. Που υπάρχει ανάμεσα σε δύο ερωτευμένα ζευγαράκια. Είμαστε μικροί, δεν είμαστε στους Big Five. Εντάξει, να κάνουμε έτσι λίγο πικ-πονκ. Δεν είμαστε στους Big Five να μας δίνουν ξένους σε εμάς. Να λέμε τους άλλους κάντε το big control και να πηγαίνουν ολόκληροι να κάνουν. Δεν είμαστε. Είναι τίμιο αυτό που κάνεις να παραδέχεσαι ότι δεν είσαι στους Big Five. Όχι, εσύ το λες, εγώ δεν το λέω. Τώρα το είπες. Εμείς δεν είμαστε. Ναι, σύμφωνα με δικιά σου δήλωση δεν είμαστε. Πάμε. Πολλά ζωάκια, σάσα και βέλε. Έρχεται και ο Ρόους, είναι και ο Λάσον. Τρία για ένα τέσσερα. Δεν θυμάσαι όμως άλλους, μόνο τους ζουνί θυμάσαι. Κι άλλοι τεσσάρα είχαμε ρε. Και εμείς είχαμε κι άλλοι τεσσάρα. Κι άλλοι είχαμε κι εμείς. Ναι. Ναι. Δεν θυμάσαι όμως για πες πει τα βάλα. Εγώ ένα θυμάμαι. Περίμενε. Δεν θυμάσαι. Πολύ πίσω να πάμε, ρε φίλε. Δεν θυμάσαι. Πολύ πίσω. Θυμάμαι 4-0 ημίχρονο με κάκο. 4-0 ημίχρονο. 4-1. 0-0. 4-1. Έλα, φίλε. Μπαλάφαση είχε βάλει. Μπαλάφαση που την είχε βάλει. Όχι, ρε. Το 0-4 λέγω. Έλα, φίλε. Κλείσω, ρε. Έλα, ποιο. Έλα. Έλα φίλε. Τον έστειλες. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αριστίδη είναι, παιδιά. Έλα, ρε Άρη. Γεια σου, Αριστίδη. Σας χαιρετώ από την παγωμένη Θεσσαλονίκη μας, είναι όμορφη. Είσαι εδώ, ρε. Είμαι. Δεν ήρθες όμως, είπες αρθείς. Πότε να έρθω. Όχι, την Πέμπτη είχαμε πει, μετά το μάτς, κάτι τέτοιο είχαμε πει, θυμάμαι. Πόσο θα κάτσεις, πέρα μια βόλτα να γνωριστούμε, ρε φίλε. Πόσο θα κάνεις, αύριο φεύγεις δηλαδή. Πολύ ευχαρίστω, παιδιά. Όχι, δεν φεύγω αύριο. Να έρθει το παλικάρι. Πολύ ευχαρίστω, παιδιά. Με τι κουράγιο να έρθει 4 στην Καρπαζιά, έφαγε. Φερπέ, το 63 ο άνθρωπο. Παιδιά, να σου πω στην αρχή, καταρχήν, μην βάζει αυτό το τραγούδι. Το έχω ακούσει τώρα με την πιτσιρίκα, την κόρη μου, τη μικρή. Το έχω ακούσει 300 φορέ. Ακούεσαι. Λίγο να ξεκολλήσει το μυαλό μου. Έτσι, και βάζετε κι εσεί αυτό. Δεν βάρουσε παραμάκια. Την καζούρα σα. Τι καζούρα με κάνουν, 4 φάγα μου κάνουν και καζούρα. Τι λε, τρελό, εγώ το απολαμβάνω, ίσα. 4 ρε φίλε, εγώ ξέρω το βάζω 4. Άκουσα και το. Είναι οι τίτλοι που έχω φέρει στην πόλη τα τελευταία 3 χρόνια, ρε φίλε. Γι' αυτό το βάζω. Το κλεψιμέικο, το κλέψιμο, το κλεψιμέικο. Ποιο κλέψιμο. Που σε κλέψανε ένα 5. Εκείνο το χαρίζω. Ζαχώ. Έλα πάμε, ρε. Μόλι πάτησα το πόδι μου στο σαλόνι και άκουσα και το. Γιατί με αρπάξαν όλοι τώρα, ξέρω. Σαν Αριανό τώρα, φίλοι και συγγενεί. Και ακούσα και το εξή κουφό τώρα για να δει πόσο φτάνει η προπαγάνδα του ρε. Καλά, ρε φίλε, τώρα οι άνθρωποι. Ότι έχω μια, τέλος πάντων, νύφη μου, δουλεύει σε έναν, εκεί πέρα στο Καλοχώρι, σε έναν με ανακύκλωση. Ναι. Κάνουν ανακύκλωση και ο γιος του παίζει στα K17 ή στα K16, δεν θυμάμαι. Ωραία, εντάξει, αυτό έπαιζε. Κατσικό, ρε παιδί μου, του Άρη, του Άρεος. Και το ζητήσανε από μια ομάδα του εξωτερικού και μάλιστα μεγάλη. Και πήγε ο πατέρας... Α, τον Πιτσιρικά. Ναι, τον Πιτσιρικά. Και πήγε ο πατέρας στα γραφεία του Άρη, λέει, έτσι μου είπαν, έτσι. Και εγώ θα δώσω τώρα, θα το τον στον Τάσο, αλλά εγώ θα το πω. Γιατί η προπαγάνδα τους είναι ατελείωτη. Άσε φίλε, αυτή η λέξη ανήκει σε σένα εξ ολοκλήρου. Εντάξει, άνθρωποι, να σου πω κάτι. Ανήκει εξ ολοκλήρου σε σένα. Συνεφασμένη είναι μαζί. Πες άλλη λέξη. Πες άλλη λέξη. Άμα δεις Αριανός και ίσον, μπες στο λεξικό, ναι. Ισοδυναμή, προπαγάνδα, άστο φιλαράκι. Σπορ του Βορρά μόνο. Θα μαζί του Γκέμπερς είσαι. Σπορ του Βορρά μόνο. Λες και τελειώνει. Σπορ του Βορρά. Άκου, Τάσο, τι μου είπαν. Άκου, Τάσο. Πάμε, ρε. Και πήγε στα γραφεία της ΠΑΕΡΑ, τέλος πάντων, ο πατέρας σου για να συνοηθεί πώς θα φύγει. Και λέει, μην μιλάς με εμάς, λέει, με τους ανθρώπους Ολυμπιακού θα μιλήσεις, λέει, για τον πιτσιρικά σου. Εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι απίστευτο. Να σου πω, Τάσο, για να κλείσω και όλο, γιατί... Ναι, ναι, γιατί γίνεται πανικός, εσύ, έλα. Κοίταξε λίγο τώρα, λες κάτι, φιλαράκι, το οποίο το ξέρεις μόνο εσύ αν έγινε ή όχι. Τάσο, στο Κύπριο που είπες ότι θα το... Ο Σαββίδης που θα επενδύσει τα χρήματά του, και καλώς τον είπες, μπράβο. Ναι, έτσι, σωστά. Ναι, σωστά, καλά το είπες. Να σου πω, εσείς γιατί πρέπει να σε ρωτήσουμε, ρε φίλε, ποια δεκάδα θα βάλουμε, ναι. Πότε θα κάνουμε rotation και πότε θα... Τι σας είπαμε να μας ρωτήσετε. Απλά αυτό που παραξενεύτηκε όλος ο κόσμος είναι που πρώτη φορά πέσατε μέσα στις προβλέψεις σας οι ίδιοι Αριανοί, ότι θα φάτε 4 δηλαδή. Κανείς δεν είπε ότι θα φάει. Όλοι! Όλοι βγαίνανε εδώ την Παρασκευή και λέγανε να χάσουμε. Αυτό θέλουμε. Άλλη φορά. Και όσον αφορά. Αυτό δεν λέγατε. Κλείσε άρι με αυτό μόνο. Κλείσε με αυτό. Ναι. Όσον αφορά τα γελάκια και τα πηγαδάκια που έκανε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού Καρυπίδη. Δεν είναι πρώτη φορά. Σου θυμίζω ότι και μέσα στη Τούμπα τα έκανε με τον Καρυπίδη. Το είπαμε. Κακάτσι και το Σαββίδη. Τα είπατε. Συγγνώμη. Και τον Ιωσαββίδη και τον Καρυπίδη. Μια παραπάνω αγάπη την έχει λίγο προ τα κόκκινα. Και με τον Πάουκ είμαστε. Με τον Πάουκ. Άλλωστε το έχει δηλώσει ότι είναι από μικρό παιδί Ολυμπιακό ο πρόεδρό σα. Προ. Το έχει δηλώσει. Σα ακούω από Θεσσαλονίκη. Έλα, παίρνα 9 η ώρα. Παίρνα, αύριο μεθαύριο παίρνα. Λοιπόν, 4-1 ήταν έτσι. Να πούμε. Λόρες, Κατσικά, Φωτάκι και Αθηνά. Το 0-4 σε είπα εγώ. Δεν είπε το 4. Το 0-4, δεν θυμώσουν. Είπε το Τουρσουνίδη και άλλον δεν θυμώσουν. Λοιπόν, να πω ότι οι 4 που είστε στην αναμονή θα μιλήσετε. Είναι παρά 10 ήδη. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργη. Έλα, μ' ακούτε. Ναι, καλησπέρα, ναι. Γεια σου, Αναστάση. Γεια σου, Ζάχα. Γεια σου, Γιώργο. Φυσικά ήθελα να πω κάποια άλλα πράγματα, αλλά με. Αποσανατόλησε, πώς λέγεται αυτή εδώ η Προσανατόλησε εγώ. Πάντων, ναι. Ρε εσύ Ζάχο, όταν γίνεται μια συζήτηση και ρίχνεις αυτό εδώ το υπονοούμενο πάντα στο τέλος δηλαδή της κουβέντας. Για πες. Όταν λες ότι ο ΠΑΟΚ από το 98 μέχρι το 2010 που έχει τις περισσότερες τιμωρίες μέσα στην Τούμπα εναντίον του Ολυμπιακού που εγώ είμαι... Πρώτα είμαι αντιγάβρος και μετά το υπόλοιπο το σύμπαν.
Έχει καμία σχέση το ντέρμπι Άρης Ολυμπιακός με το ντέρμπι Άρης Ολυμπιακός πριν 6, 7, 8 χρόνια, όποτε ήσουν στην Αλφα Εθνική, τέλος πάντων. Θα απαντήσω. Καταρχήν, εγώ, Γιώργο, ένα λεπτό. Εγώ δεν λέω για τον κόσμο. Έτσι. Εγώ δεν μιλώ για τον κόσμο. Εγώ λέω για τη διοίκηση. Εγώ λέω για τον κόσμο. Εγώ δεν λέω ότι ο κόσμος ήθελε να χάσει ο ΠΑΟΚ. Έλεγα τη διοίκηση. Και ο Τάσος αυτό που λέει για τον Καρυπίδη. Δεν λέει για τον κόσμο. Εσύ για τη διοίκηση λέει. Σαν καθαρός οπαδός. Καλά τώρα σοβαρά μιλάς. Καμιά διοίκηση δεν ήθελε να χάσει ποτέ. Ναι, εγώ λέω όπως εσύ κατηγορείς τον Άρη. Εσύ, σε εισαγωγικά. Έχω άλλο και τον κατηγορώ. Εγώ λέω ότι όπως εσείς. Ναι, εγώ λέω όπως εσείς, σε εισαγωγικά ή όχι, γιατί δημόσια μιλάμε. Λέτε για το Ολυμπιακό Άρης. Λέω ότι αυτά τα 12 χρόνια περνούσε ο Ολυμπιακός ή έχει 8 νίκες και 4 ισοπαλίες. Όπως είπε ο Γιώργος, υπήρχαν τιμωρίες και πήγαινε μέχρι και μάρτυρα υπεράσπιση ο Ολυμπιακός για να μην τιμωρηθείς. Λοιπόν, και όποτε τον έβρισκε στον κύπελο. Τον λιάνιζες τον Ολυμπιακό. Περίεργο είναι. Τα προηγούμενα 23 χρόνια που έχει πατώσει. Όχι για τη 12ετία. Εγώ λέω για 25ετία όμως. Εκεί δεν είναι. Άμα είναι ψέματα μου λέτε. Μα άλλο σου λέω εγώ. Εγώ σου λέω ότι είναι ψέματα. Αλλά γιατί πιάνεις ας πούμε τις 8 νίκες και δεν πιάνεις τα 23 χρόνια. Μα εγώ δεν λέω ότι πάντα. Γιατί άμα πάρεις και ρωτήσεις ένα γάβρο τι σε έχει πειράξει πιο πολύ από όλες τις ομάδες της Ελλάδος, θα σου πει τα 23 χρόνια που μου γεγκόμενα να πούμε. Ο Ασπρόμαυρος. Για να μιλήσει και ο Γιώργος. Εσείς το κατηγορώ γιατί το είπε και προηγουμένως. Σας το πούμε, το κατηγορώ το δικό σας. Δεν είναι για την ιστορία του Άρη ολόκληρη. Λέτε αυτά τα χρόνια με τον Καρυπίδη. Λοιπόν, και εγώ λέω για αυτά τα 12 χρόνια που δεν είπα, που έβγαινε σε ΡΙ Ευρώπη και πήρες και τίτλους. Εσύ ρε Ζάχο, μια ναι. Στιγμή, γιατί θα τρελαθώ τελείως. Γιατί να τρελαθείς ρε φίλε, λέω κάτι κανένα ψέμα από αυτά. Κάνεις άκρη, χέσαι με Γιώργο. Μην λες, για να μυρίζει κιόλα. Υπήρχε περίπτωση ρε φίλε, αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή που χτυπάει το πρωτάθλημα έτσι, εδώ τα τελευταία χρόνια, ενώ τα τελευταία 7-8 χρόνια... Τα τελευταία 7... 7-8 χρόνια... 8 χρόνια χτυπάει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Άφησε με να ολοκληρώσω. Ναι, sorry, έχεις ένα δίκιο το έχεις. Πριν 6-7 χρόνια. 7 χρόνια νομίζω είναι, ναι. 7 χρόνια, άρα δηλαδή από τον πρώτο χρόνο ξεκίνησε από τους άνθρωπους να βάζει λεφτά μέσα, έτσι. Ναι, σωστό. Όχι από το... Τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν βλέπεις εσύ μια τροφή, δηλαδή μόνο εμείς το βλέπουμε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ότι η αντιμετώπιση απέναντι στον Ολυμπιακό που είχες εσύ πριν κάποια χρόνια είναι τελείως αλλιώς. Δεν το βλέπεις εσύ αυτό. Ωραία. Δηλαδή ακόμα αυτό το δικαιολογείς ρε φίλε. Όχι, δεν δικαιολογώ, εγώ δεν δικαιολογώ τίποτα. Λέω ότι δεν μπορείτε να μου κουνάτε, ακόμη και αν ισχύει αυτό που λες εσύ, δεν μπορείς να μου κουνάς το δάχτυλο, είσαι ο τελευταίος που μπορείς να μου κουνάς το δάχτυλο εσύ. Και εγώ σου απαντάω ότι είχα τις περισσότερες ιστορίες και ίσως να μην είχα την ομάδα να τους κοιτάξω στα μάτια, αλλά ξέρω ότι σε κάθε παιχνίδι μέσα στην Τούπα γινόταν χαμός. Ναι, και σου είπα εγώ. Πριν από αυτό, 23-24 χρόνια όπως λέει και ο Τάσος, ότι τον είχα κόμμενα. Ωραία. Αυτό τι σχέση έχει με αυτό που λέω εγώ. Φυσικά τον είχες 23 χρόνια και αυτά τα 23 χρόνια σε είχε και αυτός ο Καραϊσκάκης. Και αυτό που λες τι σχέση έχει. Όχι, λέω. Τι σχέση έχει. Δείχνω ότι όπως κατηγορώ. Πόσα διπλά πήρα εγώ τα χρόνια που πόσα διπλά πήρα εκεί μέσα. Λέω ότι όπως κατηγορείς εσύ. Όπως κατηγορείς. Όχι, τη δικιά σας. Τώρα βρήκα τον έναν άνθρωπο και όχι 7 χρόνια. Γιώργο, να σας τρελάνε, όχι 7 χρόνια ρίχνει λεφτά. Θα σας τρελάνε κι άλλο η Βάνα. Τα 3 τελευταία χρόνια ρίχνει λεφτά. Τα πρώτα 4 δεν νομίζω και υπήρχαν και μουρμούρες. Γιώργο, δεν ζούμε στο Αφγανιστάν, εδώ ζούμε. Γιώργο, στην αρχή άκου λίγο Γιώργο. Διαφορετικά είναι. Στην αρχή είμαστε ακόμα. Γεμίστε τα πνευμόνια σας αέρα. Όλο να βάλεις. Θα σας τρελάνει ο Ιβάνα. Στο τεχνικίδι να βάλεις. Σας παλάβωσε, σας άφησε άτιτλους και εσάς και τα σεντεράκια και τα κόκκινα του Πειραιά. Εντάξει, και πάλι φέτος πάλι άτιτλοι θα μείνετε. Για να δούμε. Όλοι μαζί. Υγεία να έχουμε. Όλοι μαζί. Υγεία να έχουμε. Υγεία, δόξα τω Θεώ. Υγεία και η Βάσα Βίδη. Έγινε ρε Γιώργη. Γεια σου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σας τρέλανε ο Ιβάναρος. Σας άρεσε. Έλα φίλε. Σας γλεντάει ρε φίλε. Για πλάκα. Για κοιμάστε και ξυπνάτε με το όνομα του ΠΑΟΚ στα χείλη. Αρρωστήσατε. Ναι, παρακαλώ. Ορίστε. Καλή εβδομάδα, κύριε. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Μάλιστα. Ω, καλησπέρα σας, παιδιά. Χαίρετε. Άγγελο. Γεια σου, ρε Άγγελε, από το Ασπρόμαυρο Πευκοχώρη. Καλησπέρα, φίλε μου, καλέ. Καλησπέρα, φίλε μου, καλέ. Πρώτα θα πω Ζάχο. Να σε καλά. Και μετά Τάσο. Λοιπόν, ρε Ζάχο, σε αδίκησα, ρε γάμο, τόσο καιρό. Γιατί, ρε φίλε, για δηλαδή, γιατί ρε φίλε, κατάλαβα, άκουγα προχθές
αυτό το τέρας της δημοσιογραφικής αντικειμενικότητας που λέγεται Χρύσανθος και λέω όχι ρε παιδιά λέω. Εδώ σάχος μπροστά του είναι ο Θεός. Ο Θεός αντικειμενικότητας. Εγώ φίλε αυτά που λέω. Όχι δεν σε λέω ειρωνικά, δεν σε λέω ειρωνικά, πραγματικά. Πραγματικά, όχι, άγωμα... Να το λες ειρωνικά δεν έχω πρόβλημα φίλε. Όχι, 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 Ζάχο. Δεν έχω πρόβλημα. Άστο για τον Ζάχο. Όχι. Όχι, όχι, Ζάχο, ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, μην είμαι με τη νύχτα. Να σου πω κάτι. Πάρε 5:30 ξέρω εγώ, ή στην εκπομπή του το πρωί και πέστε εδώ. Αγγέλε, πραγματικά. Όχι, παιδί μου, όχι. Αγγέλε, όχι, παιδί μου, δεν λέω για τον Χρήστανθο εγώ. Εγώ λέω για τον φίλο μου τον Ζάχο. Εντάξει, καλά αγγέλε, πράγματα. Πραγματικά και στορκίζομαι και ειρωνικά, το έλεγε δεν έχω πρόβλημα. Όχι, καμία σχέση. Ζάχο μου, καμία σχέση, ειλικρινά. Ειλικρινά το λέω ότι σα αδίκησε με λίγο στι κρίσει μα. Λοιπόν, εντάξει, τι να πω, ρε παιδιά. Γνωστά ήταν τα αποτελέσματα, γνωστά, το περιμέναμε όλοι, βγάλαμε χαρτζηλικάκι από το στοίχημα, βγάλαμε και το σκορ, έτυχε, μας έκατσε, βγάλαμε και το... Φέρε και το κάτι της, φέρε και... Θα φέρω, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, Τάσο, το δώσαμε το σκορ εμείς στο τελικό. Τρίγωνα παρνοράματος. Τριγώσαμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ή προφιτερόλ τριγωνάκι εγώ, ένα μου αφήνει. Ό,τι αγαπάτε παιδιά, ό,τι αγαπάτε. Κάτσε λίγο ρε, και για να είμαι και δίκαιος, την Πέμπτη... Είπε 4-2-4-3 στον αέρα. Στον αέρα θυμάμαι ή σε μήνυμα. Δεν ξέρω, κάποιος το είπε, το είπε και εγώ. Ο οδηγός του Παρπασάβα. Ναι. Και την Παρασκευή εδώ που έκανα με το στυλάκι ναι, τον είπα εγώ 4-2 θα το βάλω. Το βάλω Στέλιος όμως. Δεν ξέρω. Έλα. Άγγελε. Εγώ θα ήθελα λίγο να κάνω μια διόρθωση κάτι που είπε ο Ζάχος για τον Σαββίδη. Τα πρώτα 4 χρόνια που είπε ο Ζάχος ότι δεν... Ζάχο όμως τα πρώτα 4 χρόνια... Δεν έβαλε τα λεφτά που έβαλε αυτά τα 2-3 τελευταία, έτσι. Η μεγαλύτερη μεταγραφή νομίζω ήταν ο Μπερμπάντοφ και όλοι οι άλλοι ήταν των 300-300, έτσι. Επειδή είπαμε ότι δεν έβαλε λεφτά στο ΠΑΟ. Πολλά. Και όχι μεταγραφές. Συνολικά. Σε σχέση με αυτά που. Τον Τάσο. Άγγελε, sorry λίγο, θα μιλήσω. Τον Τάσο λέω σε σχέση με τα 3 τελευταία χρόνια δεν έβαλε. Δεν είπα δεν έβαλε καθόλου. Λέω σε σχέση με τα 3 τελευταία χρόνια, έτσι. Εντάξει, απλά είπες επειδή δεν έβαλε λεφτά στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό ήθελα να σε διορθώσω. Όχι, όχι, σε σχέση με τα 3 τελευταία χρόνια. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος τα πρώτα 4 χρόνια, δηλαδή να αγοράσει τις μετοχές, να πληρώσει χρέη προς τρίτους, τέταρτους, ιδιώτες, κράτος και δημόσιο, έβαλε γύρω στα 60 με 70 ζάχου μου. Δεν ξέρω, εντάξει. Γι' αυτό λέω, νόμιζα, ναι, ναι. Ενώ για μετοχές, για αγορές, για να ξεχρεώσουμε το δημόσιο, για να ξεχρεώσουμε τους ιδιώτες τους οποίους... Εμείς φυσικά δεν πιστολιάσαμε νομίμως. Και τους προηγούμενους να ξεχρεώσει για 75 σελίδες από το λογιστό. Βέβαια, βέβαια. Για κάποιους άλλους να ξεχρεώσει που είχαν δεσμευτεί. Γιατί αγαπητέ μου, δεν πιστολιάσαμε. Άγγελε, για να τα λέμε όλα. Δεν πιστολιάσες, αλλά ήταν και στη Σιβηρία 15 χρόνια, έτσι. Ήταν σε Σιβηρία παγωμένα και η λογική έλεγε ότι έπρεπε να ξεπαγώσουν και να πέσεις. Αυτό έλεγε. Δεν λέω. Μισό. Τα λέμε όλα. Εγώ δεν λέω για μένα. Γιατί. Αγαπητέ μου. Αγαπητέ μου, να μην μπερδευόμαστε. Εγώ δεν μπήκα σε κανένα άρθρο για να πιστολιάσω όποιον μιλάει ελληνικά στη Θεσσαλονίκη. Μα αφού ήταν παγωμένο, δεν μπορεί να πει. Εγώ θα σου έβγαζα το καπέλο αν πήγαινε ο εκάστοτε πρόεδρο. Ούτε λέγω ήταν καλοπίδη τη Αβίδη. Εκεί έλεγε παιδιά. Εγώ σαν άρθρο χρωστά 28. Προτίθεμαι να πληρώσω μόνο το πρωτοδιαρές κεφάλαιο συν τον τόκο. Εντάξει, και να έρθω σε συμβιβασμό με τους ιδιώτες οι οποίοι εκτέλεσαν έργο στο γήπεδό μου. Άλλος ήταν ας πούμε ο Μινάς π.χ. Άλλος ήταν καγκελάς, άλλος οτιδήποτε. Ωραία, αυτή τη δουλειά έκανα εγώ, σαν Άρης. Μπήκα στο άρθρο 44 και 66. Τις πιστόλιας άλλους τους είπα, κοίταξε, εσένα 100. Έλα πάρε 3 χιλιάρικα, γιατί δεν χάσεις τα υπόλοιπα. Αυτό είναι σωστά, αλλά επειδή δεν θυμάσαι, και άσε μου να τελειώσω λίγο. Να τελειώσω και πες μου ό,τι θέλεις. Λοιπόν, εγώ, μπράβο σου μαγιά σου. Κλείσε για μια γραμμή και πήγε 11. Το έκανες. Ναι, εντάξει τώρα, αυτά είναι παλιά να μην τα ανακοινούμε τώρα. Να μην τα άλλα τα λες, τα πάντες. Αύριο τα πούμε. Οκ, Άγγελε, και αύριο. Θα τα πούμε αύριο και να είστε καλά παιδιά. Να είστε καλά. Και υγεία εύχομαι, υγεία. Υγεία όλα τώρα. Μην ξεχνάτε την Παρασκευή θα βρίσκεται εδώ και ο Κώστας ο Ραπτόπουλος. Εδώ στο στούντιο, όχι στη τηλεφωνία. 10 δευτερόλεπτα τάσου για να μην. Θα κάνουμε εκπομπή κανονικά. Δηλαδή, δεν βλέπω να φεύγουμε την Παρασκευή. Τρέγιας, Ντρούλινγκ Ραπτόπουλος. Ντρούλινγκ Τρέγιας Ραπτόπουλος. Ωραία. Λοιπόν, για 10 δευτερόλεπτα μην το αφήσω απάντο. Είναι έτσι όπως τα λες, φίλε, αλλά ο Άρης ιδιαίτερα στους ποδοσφαιριστές τότε τους είχε προτείνει το 60 με 65% των χρημάτων να πάρουν και όλοι σχεδόν όλοι είπαν όχι.
Εντάξει, τους πρότεινε διακανονισμούς να πάρουν τα 2/3 των χρημάτων. Έχει λύσει ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, αλλά μου λέει, άκουσες τι είπε, λέει να πληρώσει το, από τα 28 τα 8. Τα 28 τα 8 είναι το 1/3. Εδώ λέγουμε τα 2/3. Προτίθονταν και δεν δέχτηκε κανένας. Ναι, αλλά εκεί ήταν το πρωτογενές χρέος, ναι. Το οποίο πήρε προς αυξήσεις στόκους κτλ. Ο Άρης, ναι. Εντάξει, ο Άρης είχε όμως. Και απ' την άλλη ήταν υπογεγραμμένα συμβόλαια. Ωραία. Τα οποία ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι, ναι, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Σωστό είναι αυτό. Θέλουν να το ξεζουμίσουν. Σωστό είναι αυτό, βέβαια, βέβαια. Πρόσεξε, θα τον πάρουμε το φλόγο, θα πάρουμε 5 λεπτά από τον. Βέβαια, αν ο Άρης όπως έπεσε, έπεφτε, λοιπόν, δεν έπαιρναν φράγκο, έτσι. Φράγκο δεν έπαιρναν, μηδέν. Εντάξει. Και ο Άρης είχε την τύχη να χρωστάει το 60%, χρειαζόταν άλλα 6% μόνο στον Κοντομινά. Οπότε μπορούσε να μπει στο 44. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως λέει και ο φίλος, περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Όπως και να έχει, μπήκε σε ένα ευνοϊκό άρθρο και σώθηκες. Και εσύ ήθελες να μπεις, αλλά δεν μπορούσες. Δεν μπήκε ο Πάκ. Δεν μπορούσες να μπεις. Ποτέ, ρε, τα 2/3 το 66%. Μα προσπάθησες. Βε, αγόρι μου, γλυκό, δεν προσπάθησες εσύ. Μπορούσα. Δεν μπορούσες να μπεις, όχι δεν ήθελες. Άλλο θέλω και δεν μπορώ. Ήθελες. Βρεσί την ουσία μου. Να σε βράσω, ρε. Μα με την ουσία μιλάμε. Δεν μπήκες, ναι, αλλά ήθελες. Εσύ μπήκες. Εγώ μπορούσα. Εγώ πλήρωσα δηλαδή το χρέο. Να σε βράσω, ρε. Εσύ μπήκες στο άνθρωπο. Έλα, ρε φίλε, δεν βγάλω με αυτόν άκρη. Δεν βγάλεις άκρη. Αφού δεν βγάλεις. Είσαι μαλωμένο με την αλήθεια. Εσύ και η βαθύλακη. Α, το Γκέμπελς μιλάει. Έλα, καλησπέρα. Κάτσε να με πετάξει ο Ζαγόρα. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, ρε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Σπόρια τρώει. Ναι. Έλα, ρε, φίλε. Το όνομά σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Αντρέας από τον Bronx. Να, ο! Γεια σου, Αντρέα! Τι κάνεις, Αντρέα? Μαζί σου, Αντρέα! Μαζί σου, Αντρέα, για μια Ελλάδα νέα! Όχι, πάω καρά, εγώ τον Τάσο. Καλή εβδομάδα, Αντρέα. Εμένα με ψηλό. Εγώ δεν συμφωνώ. Κοίταξε, εμένα δεν με άρεσε ο Πάο. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Άρης έχασε να έκατσε. Α, μπράβο, να το. Σωστός Παοξές. Δεν συμφωνώ. Άκου, να σου πω. Δεν συμφωνώ γιατί θα φύγει από τα play-off έξω. Α, πες το, α! Θα φύγει από τα play-off έξω. Μπράβο, πολύ σωστός Παοξές. Μπράβο, ρε Αντρέα. Μπράβο, Αντρέα. Πάμε. Ήμουνα στο Las Vegas. Άκου, την πρωτοχρονιά ήμουνα στο Las Vegas. Έκανα 5 μέρες. Όχι καζίνο, πιστεύω, είσαι κανένα καζίνο. Πρωτού παίξουμε τον. Άκου, πρωτού παίξουμε τον Άρη. Φαβορεί. Φαβορεί να βάλει τα λεφτά για το πρωτάθλημα. Μ' ακούς? Ναι. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, Αντρέα, λέγε. Ναι, ήμουνα στο Las Vegas για 5 μέρες και γύρισα τα έπαιζε πάω Κάρης. Ναι. Φαβορεί τον έχει τον Πάο για το πρωτάθλημα. Φαβορεί και τον Ολυμπιακό τον έχει φαβορεί ένας που θα πάρει το κύπελο. Και μου λένε, άμα δεν θα κάνεις λεφτά, παίξε με τον Άρη, λέει, στο κύπελο, 8 στο μονό. Δεν πάει πουθενά ο Άρης. Για να πάρει το κύπελο ο Άρης 8. 8 στο μονό, ναι. Πάει και παίζει 8.000. Ναι. Ναι. Εδώ είναι 10, ναι, εντάξει. Του να παίξει Άρης Πάου. Βάλε 1.000 ευρώ στον Άρη. Και το φαβορεί για το κύπελο, όχι ρε. 1.000 δολάρια μάλλον. Όχι. Ναι, όχι, τι θα. Αφού έκανε 8.000, θα βάλω να οικονομήσω. Δεν πα σε καμιά συναυλία τη Μπιγιοσέ, καλύτερα να κάνω. Έκανε 8.000, θα βάλω στον Άρη. Πολύ χάρηκα που άφησε τον Τάσο στον Παοκτή. Γιατί ο κύριο Ζαγόρα και εσύ ο Ζάκο μα βάζει τα αρκουδάκια και χατάκια. Πολύ χάρηκα τον Τάσο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Αντρέα. Εκείνο του Ζαγόρα έχουν να τον ακούσουν μια εβδομάδα. Τώρα είναι, τώρα. Παγκάρα, γεια σου, Αντρέα. Σε 5 λεπτά, άντε. Γεια σου, Αντρέα, γίγαντα. Μπιγιόνσε, λέει. Τον άνθρωπο. Ο άνθρωπο. Θα πάρει τη χιλιάδα. Έπρεπε να το ρωτήσουμε αν ξέρει την Μπιγιόνσε. Θα νόμιζε κανένα ντόνατ θα είναι, προφανώ. Μπιγιόνσε είναι η Θεσσαλονίκια. Από εδώ, από την. Α, μετά από την καθέτρια και Μπιγιόνσου. Τι πλάκα. Λοιπόν, έλα, διαβάζουμε. Και αύριο μέρα είναι. Πάμε, έχουμε πολλά να πούμε. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, μιλάμε για το πορκίτο φυσικά, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες γνώσεις, η μία σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές πρόσφορες καθημερινά. 2 μπέρκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. 1 κλαπ αλατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ επίσης. Και το μενού των 2 ατόμων που αποτελείται από 2 μπέρκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα και μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ όλα αυτά. Η διεύθυνση του πορκίτο, Καραολίδη και Δημητρίου. 52 πρωί διοικητήριο και delivery 23-15-25-55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, 10% έκτος σας περιμένει. Ξέχασα ένα μήνυμα τώρα το είδα του φίλου του 858, ο οποίος προφανώς για μένα το λέει. Ζαχαρία, πες το καρτούν. Εμένα δηλαδή. Καρτούν, εσύ. Να βάλει τραγούδι, σώπα όπου να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Όχι, ναι. Ωραίος, ωραίος. Φίλε 858, οι καμπάνες χτύπησαν.
Χτύπησαν την Πέμπτη. Τέσσερις φορές, φίλε, χτύπησαν, δεν τις άκουσες. Έλα, λοιπόν, προχώρα. Κοντά μας ήταν και η Μάζδα Αμανατίδης. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρικό έλεγχο, φανοπείο, βαφή, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο 2310 924 931. Τους υπόλοιπους φίλους διαβάσαμε. Στα προηγούμενα break. Οπότε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το ακροατήριο του Λίμπερο και της εκπομπής Radio One Meter. Εδώ με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα και την πολύ καλή παρέα που δημιουργεί όλο το βράδυ. Ο Ανδρέας περιμένει ήδη ο πρώτος. Ο Ανδρέας, οι εκπομπές θα τελειώνουν στην ώρα τους. Μία η ώρα, κύριε δημοσιογράφε. Λίγο δύσκολο. Εντάξει. Κούντος. Αλλά σήμερα πιστεύω ότι θα έχει υπερορίες. Υπερά 100%. 100%, 100%. Μιας και δεν παραλαμβάνει χάος. Και να πούμε ότι να υπενθυμίσουμε την Παρασκευή, έτσι, την εκπομπή. Δεν χάνεται η εκπομπή την Παρασκευή, πιστεύω. Θα είναι εδώ ο Κωστής ο Ραπτόπουλος, εδώ στο στούντιο, έτσι, όχι από τηλέφωνο. Θα είναι ζωντανή εκπομπή, Ράδιο Μαρμίτα. Από τα παλιά. Με Ραπτόπουλο, Τρέγια, Ντρούλινγκ, όπως θέλετε, βάλτε τη σειρά εσείς. Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και αύριο, έχουμε πολλά, δεν είπαμε έτσι, τίποτα. Έτσι, 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 πάρα πολλά. Εντάξει, έχουμε. Λίγο υπομονή, παιδιά. Και αύριο μέρα. Και ενδέχεται να έρθει και ο Μελισσοκόμος μία μέρα. Να έρθει. Ενδιάμεσα. Δεν τον έβαλα κανένα στοίχημα. Ο Παναρέτου. Δεν τον έβαλα κανένα στοίχημα. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.